για πάμε! Για πάμε! Καλώς ήρθατε 100% καταπληκτικό φωτοσκοπέροχο επιδείνω καψούριδες! Ζουμουσάδες, ζουμουσίτσες και ζουμουσάκια, αθλητήριοι και αθλητήριες, καμ του δόθημα και σήμερα για δύο ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε! Έλα, έλα, μαέστρο, έλα, μαέστρο! Κωστίτσα Τσαρό στο μικρόφωνο για αυτό το μουτσουνάρα μου, με Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα σήμερα, αυτό το αγέροχο παλικάρι που στέκεται εκεί, αέναος, ανιδιοτελής πίσω από την πλημπλικέρα, ο κονσολιέρης μας. Εδώ είμαστε, δευτερίλα στην ατμόσφαιρα, πάμε να αναλύσουμε, πάμε να κάνουμε το χουλιαμά μας, πάμε να κάνουμε το χαβά μας, πάμε να βάλουμε τα ποταπά μας, πάμε να κάνουμε και σήμερα αυτό που κάνουμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και το κυριότερο να πάρουμε τη σκέψη μακριά από στενάχωρα πράγματα, μακριά από πίκρα, μακριά από μεμσημυρία, μακριά από στενοχώρια, από κατάθλιψη, από μελαγχολία. Εδώ είμαστε! Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με! Έτσι, σε παρακαλώ, δώσε λίγο. Και αγέρα πελαγίσω. Να τις βάλω και πανιά για ταξίδι τελευταίο, λιμανάκι στο Αιγαίο, η δική μου αγκαλιά. Πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω, μια σε βρίσκω, μια σε χάνω. Ωραία είναι στην κορυφή. Πιο καλή μοναξιά. Μόνη, πρώτη, μετά από 34 μήνες. Ήταν 2015, ήταν ένα μάτς με τον Πανιόνιο που ήμασταν πάλι μόνοι πρώτοι. Θέλω να ξεκαθαρίσω καταρχήν το εξής, πριν μπούμε οτιδήποτε, ότι σήμερα έχουμε υπερατού δωράκλα. Έχουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό δώρο να κληρώσουμε. Διότι στις 10 παρά κάτι ψηλά, ένας από εσάς θα ακούσει ότι κέρδισε ένα υπέροχο τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις δηλαδή, στο Hotel Thermes στο Λουτράκι Αριδαίας. Εκπληκτικό δώρο προσφορά από τη Snow Travel, τον πληρώστερο, πληρέστερο χιονοδρομικό οδηγό, συνεργασία με το Explosivo Travel, ένα καταπληκτικό δώρο. Είναι καταπληκτικό το δώρο, το ξαναλέω. Είναι υπέροχο, μαγευτικό, ζεστό, σαγηνευτικό το μέρος, ένα πέτρινο υπέροχο ξενοδοχείο με τζακούζι μέσα, με τζάκια, με όλες τις ανέσεις, με δορυφορικές, με τα πάντα όλα, με θέα στο βουνό, τι να σας πω δηλαδή τώρα. Ο χοντρός γίνεται αδύνατος μόλις περνάει το κατόφλι. Ο άσχημος γίνεται όμορφος. Ο μπούφος γίνεται έξυπνος. Ο δίστροπος γίνεται ευχάριστος, προσινής. Ο απόμακρος γίνεται κοινωνικός, μπαίνοντας σε αυτό το υπέροχο ξενοδοχείο. Τι άλλο να σας πω δηλαδή. Ο κρυόκολος γίνεται θερμός, γι' αυτό ονομάστηκε και Θερμές το ξενοδοχείο και όχι Ψυχρές. Διότι αν ονομαζόταν Ψυχρές, σημαίνει ότι μπαίνει σε ιγκλού. Μπαίνοντας εκεί, σου έρχονται διάφορες ορέξεις να πω. Ορέξεις για να ζήσεις τη ζωή, να ζήσεις τον έρωτα, να ζήσεις σουξουμούξου με τον σύντροφο ή με τη συντρόφισσα. Δεν πάει στο κομματικό. Ενώ τον καλό σου ή την καλή σου που λέγανε, τον άντρα σου, τη γυναίκα σου κτλ. Γράφετε FM, αφήνουτε κενό και το στέλνετε στο 54526. Ένα τέτοιο θα κληρώσουμε. FM με λατινικούς ή με ελληνικούς χαρακτήρες και στέλνετε το μηνυματάκι σας για να κάνουμε σουξουμούξου. Να βγάλουμε έναν ακόμα τυχερό στο τέλος της εκπομπής. 10 παρακάτι ψηλά. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ θα το θέλαμε, πιστέψτε με, αλήθεια σας λέω, να μπορούμε να κληρώνουμε κάθε μέρα ένα τέτοιο δώρο. Δεν μπορούμε. Θα κληρώσουμε και άλλα πράγματα μέσα στην εβδομάδα, όπως κάνουμε συνήθως και από την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης, που είναι ο χορηγός της πρώτης ώρας. Εκπληκτικά πράγματα συμβαίνουν στην Ανδρέα Παπαδρέου 10 στο Κορδελιό. Να σας πω ότι με την ευκαιρία των 50 ετών θα γίνει event αρχές Νοεμβρίου και θα πραγματικά θα μοιραστούν καταπληκτικά δώρα.
Προς το παρόν κρατάτε ότι η Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης και η LG βάζουν την τέχνη στο σπίτι σας, γιατί οι νέες τηλεοράσεις της LG αποτελούν μικρά έργα σύγχρονης ψηφιακής τέχνης που αψηφούν τα συμβατικά πρότυπα και προσφέρουν την απόλυτη εμπειρία θέσης. Το νέο μοντέλο της LG ενσωματώνουν την πιο προηγμένη τεχνολογία με ενίσχυση χρώματος Nano Cell, προσφέροντας εξαιρετικά ρεαλιστική προβολή εικόνων. Επιλέξτε την LG OLED TV, OLED TV 4K ή μια LG Super Ultra HD, επίσης 4K με high definition. Όλα αυτά θα σας τα πούμε με λεπτομέρειες όταν θα έρθει η ώρα, γιατί θα κληρώσουμε και τέτοια υπέροχα δώρα από την LG και την Electronet Παμπουκίδης Νικολαίδης. Επίσης φυσικά δεν ξεχνάτε, χορηγός πρώτης ώρας είναι η υγραεριοκίνηση Εσκιάδη 473-118. Δεν ξέρει το αυτοκίνητο κανένας περισσότερο από την οικογένεια Σκιάδη. Πάρα πολλά τα χρόνια. Βάζετε το μαραφέτη, βάζετε με απόλυτη ασφάλεια το καζανάκι από το υγραέριο στο χώρο της ρεζέρβας. Εξοικονομείτε, έτσι δεν σπαταλάτε για χώρο από τον πορτμπαγκάζ και έχετε σχεδόν τα μισά λεφτά κέρδος. Πάρτε τηλέφωνο στο 2310-473-118 και ενημερωθείτε. 0 προκαταβολή και 12 άτοκες δόσεις. Δεν ξεχνάμε φυσικά ότι για οτιδήποτε μας απασχολεί τώρα που δροσίζει ο καιρός, με θλάσεις, αυγενικά αρθρώσεις, οστεοαρθρίτιδες, από την σύναψη, μια υπέροχη κρέμα, η herbandol.gr, βασισμένη στο αρπαγόφυτο, ο φίλος μου ο Λευτέρης ο Τεπερικίδης, άρρωστο παουξάκι, όταν συναντιόμαστε για να κάνουμε κουβέντες, μια μισή ώρα μιλάμε για τον ΠΑΟ και 5 λεπτά για τις χορηγίες ή για τα προϊόντα, έτσι είναι αυτά. Τηλεφωνείτε στο 217-876 και ενημερώνεστε για την Ερβαντόλ, τη θαυματουργή, την υπέροχη αυτή κρέμα που έφτιαξε η σύναψη. Πάρα πολλά έχουμε να πούμε για το χθεσινό, για τα προχθεσινά. Γίναν πάλι έσχοι στο Καραϊσκάκης, βλέπετε. Όχι στο Καραϊσκάκης, στη Νέα Σμύρνη, αλλά βλέπετε το σπρόξιμο, το απίθανο. Το Σάββατο λοιπόν, τι γίνεται, ο τύπος αυτός που είναι μεγάλη ηθοποιούκλα, ο Φορτούνης. Όση αξία έχει το παιδί, γιατί εμείς δεν είμαστε κομπλεξικοί, λέμε ότι είναι καλός παίκτης, δεν έχουμε κανένα ζήτημα, αλλά αυτός είναι ικανός ακόμα και όταν βουτάει το παξιμάδι στον καφέ να ζητάει πέναλτι. Τέτοιο βουτυχτή μιλάμε. Όταν βουτάει από το διπλό, φίλε, να σου βουτήξω μια πατάτα, τρώει ο άλλος διπλό, τάκ, βουτάει μια πατάτα, πέναλτι. Τέτοιος βουτυχτής. Στα στερνά του μάτς λοιπόν, στα χασομέρια εκεί προς το τέλος, τραβάει τη βουτιά, αυτό το μπουμπούκι, το νέο μπουμπούκι, γιατί έχει και νέα μπουμπούκια, ο Ευαγγέλου, ο οποίος κανονικά δεν πρέπει να σφυρίξει ούτε καν σε ωραία κοπέλα που μερνάει με φανταστικό ποπό, υπέροχο πόδι και μίνι φούστα από το απέναντι πεζοδρόμιο, ούτε σε αυτήν δεν κάνει να ξανασφυρίξει. Γιατί αν εκεί λες ότι ξεγελάστηκε από τον ανθρώπινο παράγοντα που έρχεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, είσαι Χριστοκιός ή λέμε, εντάξει ρε παιδί, μπορεί να ξεγελάσει, τον ξεγέλασε η φάση. Άνθρωπος είναι τώρα, πώς γίνεται βέβαια όλα τα ανθρώπινα λάθη να γίνονται υπέρ του Ολυμπιακού, αυτό είναι ένα θέμα που το αναζητάει η επιστήμη, που το ψάχνει. Και λες έκανε λάθος, τον ξεγέλασε, ναι. Μετά όμως που τρώει το κλωτσίδι εφάμιλο του Μιγιάκη, ο πελαργός με το ένα πόδι, ο Ραλφ Μάτσιο, στο πρώτο καράτε κιτ, τρώει ο Χατζησαφή ένα κλωτσίδι από αυτά που θα ζήλευε και ο Ζαν Κλοντ Βαντάμ και οι τέσσερις, ελάτε έξω εκεί, ποιος είναι, Ζαν Κλοντ Βαντάμ, ελάτε και οι τέσσερις σας αμπίμπι πόλους που λέει, και το ανέκδοτο, τρώει ένα τέτοιο κλωτσίδι εκεί, γιατί δεν το δίνεις ρε Μπουμπούκι, γιατί δεν το δίνεις ρε Μάστορα. Άλλο ένα μπρόξιμο. Και ο Ολυμπιακός, παρότι σε τραγική κατάσταση, καταφέρνει να παίρνει νίκη για μία ακόμα φορά. Να μην ητάται και να παίρνει αυτή τη νίκη. Τώρα, αυτό το μπουμπούκι, αυτός ο καινούριος, ο Ευαγγέλου, με τι σκεπτικό θα μου πείτε. Πώς γίνεται αυτό ρε παιδιά, ο νέος ο Χαλίφης να μην έχει πάρει ούτε ένα σφύριγμα, ε? Έτσι δεν λέγανε, ο Ιβάν, ο νέος Χαλίφης, από τη φτέρνα του Ερίκε στον τελικό. Τι έγινε ρε παιδιά? Και τι είδαμε, πάλι λοιπόν ο Ολυμπιακός, ο οποίος θυμίζω ότι είχε σωθεί από ανύπαρκτο πέναλτι στο μάτς με την Τρίπολη, δεν ήταν, με τον Αστέρα, σωστά.
και άλλ, ένας πόντος εκεί. Και δύο με τον Πανιόνιο το Σάββατο, τρεις. Να μάνι μάνι διαφορά. Η ΔΕ ΑΕΚ είχε πάρει το πέναλτι με τη Λαμία. Να τη δυο πόντι. Εχθές η ΑΕΚ, παρότι καλή, τελειώνει η Ξάνθη με 9 παίχτες. Χρειάστηκε δηλαδή να μείνει με 9 παίχτες για να μπορέσει η ΑΕΚ στο τέλος να βάλει αυτό το γκολ και μάλιστα offside, όπως αποδείχθηκε με τις γραμμές. Άρα, τι γίνεται? Σμπρόξιμο συνέχεια και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Και ο Χαλίφης, τι έγινε ρε παιδιά, Κυρσάβα δεν σ' άκουσα. Καλά, για το πρωτοσέλιδο σήμερα δεν το συζητάω, δηλαδή πραγματικά σας διαβάζω το πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή, γιατί πρέπει να ευθυμίσουμε λίγο. Είναι αρχιβδομάδα, είναι δύσκολα, ο κόσμος στις δουλειές, άλλος δεν έχει δουλειά, άλλος έχει στριμωξίδια οικονομικά, άλλος έχει τα ψυχολογικά του. Πρωταθλητής πρωτοσέλιδο. Η δίθεν κάθαρση είναι πολύ βρώμικη. Αηδίασε όλη η Ελλάδα. Όργια χωρίς προηγούμενο. Το ποδόσφαιρο όμηρος μιας καφετέριας στο Εγάλεο. Χειροκροτή. Μόνο ο Κυρσάβας χειροκροτή. Σαν να θέλει να παραγγείλει. Παιδί! Έλα παιδί! Παιδί! Όχι γκαρσόν. Όχι γκαρσόν. Ούτε παλικάρι. Παιδί! Παιδί δεν εμφανίζει το Βέγκος με την πετσέτα στο μπράτσο. Παιδί! Εξυπηρέτησης! Τι γίνεται ρε, τι γίνεται. Οχ, όπως καταλαβαίνετε, αυτά γίνανε το Σάββατο. Λέγαμε όλο το διάστημα ότι θα πρέπει μέσα σε αυτές τις μέρες που υπήρξε η διακοπή και μετά το στραβοπάτημα της Λάρισας, με τη βοήθεια της διαιτησίας βέβαια και εκεί, γιατί δεν δόθηκε, το ξαναλέω, ένα απέναντι στο Μάτος πεντακάθαρο, δεν γράφει πουθενά σε κανένα τευτέρι, σε κανέναν καπ, ότι όταν δεν είμαι καλός δεν πρέπει να μου δίνονται αυτά που γίνονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο από το διαιτητή. Δεν λέει πουθενά ότι επειδή δεν είμαι καλός δεν θα σου δώσω και το σφύριγμα που πρέπει να πάρεις. Δεν ζητάμε εύνοια, απλά πράγματα. Μετά λοιπόν τη διακοπή λέγαμε ότι πρέπει η ομάδα να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο. Χθες στο πρώτο ημίχρονο όντως το παρουσίασε αυτό το πρόσωπο και αυτό μας χαροποιεί. Μία μικρή επισήμανση θέλω να κάνω εγώ. Θα ήθελα, αυτή είναι προσωπική μου επιθυμία, να αποφύγουμε οποιοδήποτε διθύραμβο, οποιοδήποτε λόγο θριαμβολογίας, οποιαδήποτε κουβέντα μάλλον θριαμβολογίας, διότι δεν έχουμε κάνει κάτι ακόμα. Ναι μεν, χαιρόμαστε, καμαρώνουμε που η ομάδα μας είναι πρώτη στη βαθμολογία, θα μπορούσε όπως έχουμε πει να είναι συν 4, συν 6, αν δεν είχαμε κάνει τις γκέλες με ομάδες υποδέστερες, αν και ο Λεβαδιακός αποδεικνύει ότι καλά και κολόφαρο δώσε χθες στον Πανετολικό, αλλά λέμε ρε παιδί μου, αν δεν είχαμε κάνει αυτές τις γκέλες με ομάδες υποδέστερες, σαφέστατα, Λάρισα, Απόλλωνας, που δίνει μάχη ο Απόλλωνας για να βάλει γκολ, όχι για να πάρει βαθμούς, Λάρισα, Απόλλωνας και Λεβαδιακός θα ήμασταν ακόμα πιο ψηλά. Κάναν όμως και οι άλλοι γκέλες, εκεί που δεν βοηθήθηκαν από τη διαιτησία. Έχασαν πόντους και έτσι είμαστε σήμερα που το ημερολόγιο δείχνει 16 δεκάτου, από χθες το βράδυ δηλαδή, από 15 Οκτωβρίου, είμαστε μετά από 34 μήνες πρώτοι. Δεν υπάρχει λόγος να θριαμβολογούμε, είμαστε ο μεγάλος ΠΑΟΚ, δεν κάναμε τίποτα το ότι βρεθήκαμε πρώτοι. Όπως επίσης καλό θα ήταν να αποφύγουμε λάθη τύπου δείχνουμε δαχτυλάκια στους άλλους όπως είχαμε κάνει τότε όταν φύγαμε στο C5. Κανένας λόγος δεν υπάρχει. Ας είμαστε προσιλωμένοι σε αυτό που κάνουμε, ας είμαστε σοβαροί, ας συνεχίσουμε να δουλεύουμε και τώρα περιμένει μπροστά η συγκεκριμένη ομάδα, ο ακατανόμαστος, αυτή που τόσες και τόσες φορές έχει ευνοηθεί, αυτή που τόσες φορές έχει εκμαυλήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο, αυτή που είναι τόσο συνυφασμένη με τη διαφθορά. Και το ξέρουν και οι ίδιοι. Τα πρωτοσέλιδά τους αυτό το σκοπό έχουν σήμερα, το να λένε αηδία σε όλη η Ελλάδα κτλ. Έχοντας την προηγούμενη μέρα πάρει ανύπαρκτο πέναλτι. Μη έχοντας δώσει πέναλτι στον Πανιόνιο στην κλωτσιά που τρώει ο Χατζησαφή. Έχεις το θράσος να βγαίνεις την επόμενη μέρα και να γράφεις αυτό. Όργια, μαϊμούδες κτλ. Εντάξει, δεν υπάρχει νομίζω καμία
Καμία λογική. Καλημέρα στον Πολυχρόνη. Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Γεια σου, Τριαντάφυλλε. Λοιπόν, να είσαι γερός, αδερφέ. Και σε ευχαριστώ. Έτσι. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, έλεγα ότι στο χθεσινό μάτς, αφού φυσικά είχαμε το φόρο τιμής στα 6 χαμένα αετόπουλα, πήγαν όλοι, κατέθεσαν στεφάνι στα παιδιά, τα οποία δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Είπα, όχι μόνο εκείνη την ημέρα, είχε προηγηθεί φυσικά και το μνημόσυνο στα Τέμπη. Χθες ήταν το πρώτο εντός έδρας μάτς μετά από τη μαύρη επέτειο. Τι έδειξε χθες η ομάδα, τι είδα εγώ θα σας πω και μετά θα ανοίξουμε και γραμμές. Ξαναλέω, κληρώνουμε σήμερα καταπληκτικό δώρο. 2 διανυκτερεύσεις στο Hotel Thermes, στο ξενοδοχείο, στο Λουτράκι Αριδέας. Σε ένα μαγευτικό τοπίο, σε ένα καταπληκτικό ξενοδοχείο, πέτρινο, με όλες τις ανέσεις, με όλη τη ζεστασιά, με όλο το υπέροχο περιβάλλον. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Μου αρέσει που είμαστε λοιπόν πρώτοι. Το γουστάρω που είμαστε μόνοι πρώτοι. Εγώ πιστεύω δίκαια είμαστε πρώτοι, γιατί δεν βοηθηθήκαμε πουθενά και με κανένα σφύριγμα. Μπορεί, κατά την άποψή μου, η ομάδα να μην έχει φτάσει ούτε το 50% από τις δυνατότητές της. Βλέπετε ότι συγκεκριμένοι παίκτες ακόμα ψάχνονται. Ο Μακ, παράδειγμα, που δεν είναι ο Μακ που ξέραμε και είναι ντεφορμέ. Ο Βιερίνια, που θεωρώ ότι δεν έχει φτάσει ούτε στο 40% των δυνατοτήτων του. Χθες πάλι έβγαλε μία assist βέβαια, αλλά φαίνεται ότι ακόμα δεν είναι ο Βιερίνια που ξέραμε. Κάποια στιγμή χθες το γύρισε και στα back, σαν αριστερό back, και πειραματίζεται γενικά ο Ρουμάνος. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι αυτά τα 4 γκολ απέναντι σε έναν σχετικά αδύναμο αντίπαλο δίνουν ψυχολογία για το Καραϊσκάκης. Δεν πρέπει ξαφνικά ούτε αλαζόνες να γίνουμε, ούτε να νομίσουμε ότι φτιάξαμε την ομαδάρα, γιατί θα είναι λάθος αυτό. Με σοβαρότητα, με προσήλωση, με πολύ πείσμα, με τρέλα, με όθηση που θα πάρουν οι παίχτες από τον κόσμο που θα κατακλείσει την Πέμπτη την Τούμπα στην ανοιχτή προπόνηση. Θα το λέω συνέχεια μέχρι την Πέμπτη. Ανοιχτή προπόνηση για να δώσουμε όθηση στα παιδιά, για να δώσουμε στον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών ενέργεια, τρέλα, πάθος και θετική άβρα. Να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Απέναντι, ειδικά σε αυτόν τον Ολυμπιακό φέτος. Να τον τιμωρήσει, να πάρει τη νίκη, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα η ομάδα. Και κανέναν. Χθες είδαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, μια βελτίωση στον τρόπο που κυκλοφορεί η μπάλα. Αρκετές πάσες, βγήκαν κάποιοι αυτοματισμοί. Είδαμε έναν παίκτη που είναι καθοριστικός, που φωνάζει από μακριά η ποιότητά του. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι εγκέφαλος στο χώρο του κέντρου. Ο τρόπος που δίνει τις δύο assist στα δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο είναι υποδειγματικός. Φυσικά μιλάω για τον Βραζιλιάνο, τον Μαωρίτσιο. Καθοριστικός, άρχοντας στο κέντρο, με επινοήσεις, με το κεφάλι ψηλά, η πάσα που βγάζει και στο Λέοβατς αλλά και στον Μπέλκα είναι πάσες δεκαριού και όχι οχταριού. Είναι ένας παίκτης που είπαμε πατάει την περιοχή με τρομερή ποιότητα και φωνάζει, κραυγάζει, όχι απλά φωνάζει, η ποιότητά του από χιλιόμετρα. Χθες κορυφαίος για μένα. Κορυφαίος για μένα. Και όταν ο Μαωρίτσιο είναι σε καλή μέρα, επηρεάζει άμεσα όλο το, όχι μόνο όλη την ομάδα, γενικά τον τρόπο παιχνιδιού. Το πώς κινείται η ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Καθοριστικός. Ο Αλέκος με την κεκτημένη από την ανακήρυξή του σε λαϊκό ήρωα στη Σερβία μετά τον γκολ που πέτυχε, το πρώτο του γκολ με την Εθνική Σερβίας, έμελε να είναι και το καθοριστικό να στείλει την ομάδα του στο Μουντιάλ μετά από πολλά χρόνια. Και έλεγα μέσα στη βδομάδα, εκμεταλλευτείτε μέσα εισαγωγικά ή χωρίς βάλτε τα, αν θέλετε, δεν έχουμε κανένα θέμα, εκμεταλλευτείτε την άριστη ψυχολογία με την οποία έρχεται από την εθνική του ο Πρίγιοβιτς. Παρότι χθες πάλι δεν τροφοδοτήθηκε
όσο θα ήθελα ή όσο θα ήθελε ο ίδιος ή όσο θα θέλαμε όλοι ή όσο πρέπει, παρότι δεν τροφοδοτήθηκε, πάλι βρήκε τον τρόπο να βάλει δύο γκολ. Διότι ούτε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, ούτε του δευτέρου πήρε τις πάσες που θα έπρεπε να πάρει. Θυμίζω το πρώτο γκολ, απλά ήταν ένα πλασέ του Πέλκα που δεν βρήκε το στόχο, πήγαινε out την μπάλα και ο σωστός επιθετικός πάντα προβλέπει τι μπορεί να γίνει, παραμόνευε σαν αλεπού εκεί, τσουπ. Το δεύτερο του γκολ βέβαια είναι ποίημα, διότι είναι μια μπαλιά ενός παίκτη που εγώ τον γουστάρω και θέλω να τον βλέπω στην εντεκάδα, αλλά αυτά είναι περί ορέξεως, είπαμε, είναι προσωπικές απόψεις, ούτε επιβάλλουμε, ούτε επιτάσσουμε, είναι γούστα αυτά ρε παιδί μου. Σαν να αρέσει το παστίτσιο, σαν να αρέσουν οι πατάτες στο φούρνο με κοτόπουλο. Ούτε μπορούμε να επιβάλλουμε στον άλλον τι θα του αρέσει, ούτε μπορούμε να πούμε στον άλλον πώς θα κάνει τη δουλειά του. Την άποψή μας λέμε. Εγώ είδα πάλι μία σαραντάρα μπαλιά από τον Μπίσεσβαρ, στο κεφάλι με μυρογνωμόνιο του Μάτος, άλλη πάστα αυτός. Δείτε τι ρόστερ έχουμε. Ο οποίος με το που έρχεται η μπαλιά, με το κεφάλι, με τεμπεσίρι, τσουπ, πάρε βάλε. Δουλεμένη με τρίγωνο, λες και ήταν με κορδόνι η μπάλα. Από το πόδι του Μπίσεσβαρ, στο κεφάλι του Μάτος, από το κεφάλι του Μάτος, πάρε βάλε στον Μπρίγιοβιτς. Υπέροχο και τον γκολ του Πέλκα, ο οποίος και αυτός έτρεξε, πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο, μοίρασε όσο μπορούσε. Πολύ ωραίο πάνω στην κίνηση. Ένα γκολ που δείχνει αυτοπεποίθηση. Τον έχει ανεβάσει τον Περιβραχιώνιο, τον Πέλκα. Περιμένουμε και άλλα πράγματα από αυτόν. Περιμένουμε γενικά, όχι μόνο από τον Πέλκα, από όλους να πιάσουν το ανώτερο της απόδοσής τους μέσα στο Καραϊσκάκης. Δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Πάμε εκεί να κάνουμε μία εμφατική εμφάνιση και μία νίκη που θα αφήσει πολύ πίσω τον Ολυμπιακό, γιατί αυτό του πρέπει φέτος, αυτό του αξίζει, παρά τα σμπροξήματα, και να συνεχίσουμε την πορεία και όπου πάμε, όσο πιο ψηλά πάμε. Μπορούμε να μείνουμε εδώ μέχρι τέλους. Υπενθυμίζω, γιατί αρκετός κόσμος δεν το γνωρίζει ή το πέρασε στον ντούκου, ότι φέτος δεν θα έχουμε play-offs. Υπάρχει ακόμα κόσμος που δεν το έχει καταχωρήσει, ότι αυτή η τραγελαφική, η λαροτραγωδία πήρε τέλος. Γιατί είδαν ότι σκάσαν όλοι, σκάσαν οι ποδοσφαιριστές και στο τέλος ήταν άθλιες οι συνθήκες. Και έχει και Μουντιάλ το καλοκαίρι φέτος και για πολλούς λόγους ακόμα. Άρα ό,τι γίνει στην κανονική σεζόν, στη regular που λένε και στα χωριά μας, για να το πούμε όμορφα. Την Πέμπτη λοιπόν θα έχουμε ανοιχτή προπόνηση. Θεωρώ ότι όποιος από εσάς εκεί πέρα έξω ακούει την εκπομπή, είτε μέσα από το Λίμπερο, είτε μέσα από το διαδίκτυο, όποιος ακούει την εκπομπή και ένιωσε έστω και 2-3 φορές αυτή την επιθυμία να βρεθεί δίπλα στην ομάδα, σε αυτή τη σκανδαλώδη τιμωρία των 7 αγωνιστικών, όποιος ένιωσε λοιπόν έστω και μία στιγμή την επιθυμία όλες αυτές τις μέρες να είναι δίπλα στην ομάδα, να μπορεί να την παρακολουθήσει, την Πέμπτη αξίζει να βρεθεί εκεί. Φυσικά θα είναι ελεύθερη είσοδος, δεν το συζητάμε. Να πάμε στην Τούμπα. Είναι και η πρώτη φορά που θα πάμε στην Τούμπα μετά από την εξαγγελία για το νέο γήπεδο. Δεν ξέρω αν εσάς συναισθηματικά σας λέει κάτι. Είναι η πρώτη φορά μετά από την εξαγγελία και διαστόματος Ιβάν. Μετά λοιπόν τις ανακοινώσεις για το νέο γήπεδο θα πάμε εκεί. Κάτι κάπως αλλιώς το βλέπω εγώ από την ημέρα εκείνη περώ απ' έξω. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, εντάξει αυτά είναι τώρα. Okay. Περιμένουμε και από τον Ελκαντούρη περισσότερα πράγματα. Τα λέω σκόρπια τώρα όπως μου έρχονται στο μυαλό. Για την αξία του, για την πάστα ποδοσφαιριστή, για το βιογραφικό του, για την παρουσία του στο καμπιονάτο, περιμένουμε ειδικά στα τελειώματα. Χθες δεν του βγαίνει η φάση εκεί που κάνει μια ωραιότατη
τρίπλα στο πρώτο ημίχρονο, σουτάρει στο δοκάρι, θα ήταν υπέροχο γκολ η κίνηση που κάνει. Όμως, περιμένουμε περισσότερα πράγματα στη δημιουργία. Περιμένουμε από αυτόν σκοράρισμα. Περιμένουμε να μοιράζει, να κάνει λιγότερα λάθη. Έκανε και χθες αρκετά αβίαστα λάθη. Για Σαμπράνο δεν χρειάζεται να πω. Χθες δεν τον απασχόλησαν. Περιμένω από αυτόν μια μεγάλη εμφάνιση στο Καραϊσκάκης και από αυτόν. Γενικά, περιμένουμε από όλους. Αυτό το οποίο έγινε χθες με τη Λαμία να έχει συνέχεια, με πίστη στον εαυτό τους, να πάνε και να κάνουν αυτό που έχει γίνει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, περισσότερο από κάθε άλλη ομάδα μέσα εκεί. Και ξαναλέω, καμία θριαμβολογία, κανένα παραλήρημα, επειδή απλά είμαστε πρώτοι, είμαστε ο ΠΑΟΚ και πρέπει να κρατάμε σοβαρότητα και στις άσχημες στιγμές, αλλά και στις ωραίες στιγμές, όπως είναι τώρα. Μόνο η πρώτη στη βαθμολογία, μετά, το ξαναλέω, από 34 μήνες. Δεν έγινε κάτι, δεν πρέπει να κάνουμε πανικό επειδή είμαστε πρώτοι. Εκεί είναι η θέση που αρμόζει στην ομάδα. Φυσικά και χαιρόμαστε, απλά το λέω. Όχι έξαλλο πανηγύρι, αυτή είναι η δική μου άποψη τώρα. Αν εσείς θέλετε να ανοίξετε σαμπάνιες, να πούμε και να μοιράζετε κομφετί, είναι δικαίωμα του καθενός. Λέω πώς νιώθω εγώ. Ότι ναι, αισθάνομαι χαρά που είναι εκεί η ομάδα, πρώτη μόνη. Είδα τη βαθμολογία χθες και καμάρωνα. Αλλά θα πρέπει αυτό το πράγμα να έχει συνέχεια. Να μην είναι μια φωτοβολίδα. Να μην γίνει ό,τι έγινε την άλλη φορά που δείχναμε τα πέντε δάχτυλα και μετά μας πήρε ο κατήφορος. Έγιναν και τα έσκη βέβαια από τη διαιτησία, αλλά... Γι' αυτό λοιπόν, με σοβαρότητα, με συνέπεια, με αυταπάρνηση, ας τους μιλήσει κάποιος από τους παλαιούς. Ας κάνει μια κουβέντα ο Αντελίνο μέσα στα αποδυτήρια. Ας μιλήσει λίγο ο Πέλκας, ας μιλήσει λίγο ο Μαλεζάς. Συγκεκριμένα, τι είναι αυτή η ομάδα, τι έχει κάνει, τι πρεσβεύει τα τελευταία χρόνια, πώς πορεύτηκε, πώς πήρε αυτούς τους τίτλους, πώς ακόμα και σήμερα προκαλεί μέσα τα πρωτοσέλιδά της, πώς έχει προσβάλει την νοημοσύνη μας άπειρες φορές. Ας κάνουν πέντε κουβέντες και να καταλάβουν ότι ειδικά με αυτόν τον αντίπαλο και με τον Λάον τον πράσινο αλλά και με την κίτρινη, θα πρέπει να δίνουν το κάτι παραπάνω οι παίκτες. Δεν είναι τρεις ακόμα βαθμοί. Δεν θα είναι τρεις ακόμα βαθμοί, απλοί βαθμοί στο Καραϊσκάκης. Ναι, στη βαθμολογία μπορεί να είναι, αλλά στο πρεστίζ. Στο γόητρο που λένε, να το πω με μια παλιά λέξη που επίσης έχει πεθάνει, ελληνική και ωραία. Στο γόητρο. Στη μαγιά, στην ψυχολογία των οπαδών, στον ενθουσιασμό που θα σπείρει, είναι τελείως διαφορετικό. Πέμπτη, όλη τούμπα. Την Πέμπτη, όλοι στην τούμπα. Θα πάμε σε διάλειμμα, ξαναλέω ότι κληρώνουμε σήμερα ένα υπέροχο δώρο. Δύο διανυκτερεύσεις στο Hotel Thermes, στο Λουτράκι Αριδέας. Καταπληκτικό μέρος. Ζεστός, άνετος, οικείος χώρος με δωμάτια, με τζάκι, με πετρόκτη στο παραδοσιακό τρόπο το ξενοδοχείο και υπέροχο, υπέροχο. Προσφορά από το Snow Travel, τον πληρέστερο χιονοδρομικό οδηγό σε συνεργασία με το Explosivo Travel. Μην ξεχνάτε, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με γραμμούλες! Με την εκκλησιά! Έλα! Έλα, έλα, έλα! Πάμε, 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 πάμε! Εδώ είμαστε! Ζουμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Έλα ρε Δημάκη, λάλα το αγόρι μου, λάλα το. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888. Ξαναλέω, 2310, μην παίρνετε 23, 2310-287-888. Να μιλήσετε εσείς, να τα συζητήσουμε αντάμα, να πείτε και τη δική σας άποψη, να στείλω τα χαιρετίσματά μου στη Ρουμανία, ο φίλος μας ο Τριαντάφυλλος, Κωστή, να ξέρεις, όπου και να πας μαζί σου, να είσαι καλά, αδερφέ μου. Λοιπόν, πέσουν να δυναμώσουν το σερβερ. Φιλιά από το Μπαγιαμάρε Ρουμανίας. Μοναδικός Έλληνας εδώ, ανάμεσα σε 200.000 ανθρώπους, σε ψυχές και παοξής φυσικά. Άρα,
από το ασπρόμαυρο Μπαγιαμάρε. Γεια σου Τριαντάφυλλε Κουτσουρίδη, γεια σου Μότο Μουδανιά, γεια σου Λάρη, πρώτες καλημέρες, φιλιά στον Ηλία του Σταφυλίδη στο Χέλσιμπορκ, στη Σουηδία. Να σας πω ότι πριν το μάτς με τον Ολυμπιακό, έρχομαι τώρα στις γραμμές, θα κάνουμε τη βόλτα μας. Θα είμαι εδώ στο στούντιο, στο pre-game, να κάνουμε την παγκόσμια βόλτα μας, όπως κάναμε πάντοτε στα ευρωπαϊκά μάτς, στα μεγάλα μάτς. Να είστε έτοιμοι να επικοινωνήσουμε πριν από το μεγάλο παιχνίδι. Εδώ είμαστε. Ξαναλέω ότι κληρώνουμε ένα καταπληκτικό δώρο, δύο διανυκτερεύσεις στο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας! Ναι, να δούμε το άτομο το οποίο κάνει σε αυτές σήμερα. Δεν λέω ποιος, γιατί ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Αυτός, ένα μηδέν. Ναι, γεια σας! Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς το παιδί! Εγώ σε έκλεισα την Παρασκευή. Ήμουν ο τελευταίος της Παρασκευής. Α, το πάμε δηλαδή. Το πάμε γαϊτάνι. Έτσι. Υπάρχει μια συνέχεια, φίλε. Μια μικρή διακοπή κάναμε για δύο μέρες, δεν είναι. Αυτά ακριβώς. Κυριακή, εγώ με τον παλικάρι μου θα είμαστε κάτω να δούμε τον αγώνα. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι για να βγάλω το εισιτήριο εδώ και καιρό έπρεπε να βγάλω κάρτα μέρους του Ολυμπιακού. Το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό. Θυμάσαι, εγώ σε ναι. Ισχύει. Παλιά. Ναι, ισχύει. Και ισχύει για όλες τις αθηναϊκές ομάδες. Και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Σοπαρε φίλε. Ναι. Μόνο εμείς δεν το έχουμε εδώ αυτό το πράγμα. Κλείστον ο Γαύρος. Ρε Κωστή, όχι φίλε, σε παρακαλώ, αλλού αυτά, όχι εδώ. Ρουφιάνος. Φαντάζει, εντάξει, σε αντιμετωπίζω με άλλο τρόπο είναι η αλήθεια πλέον. Και εγώ. Εγώ σας βλέπω διαφορετικά, η αλήθεια είναι. Είδες, σας βλέπω διαφορετικά, φίλε. Ήδη μιλάς σε δεύτερο πληθυντικό. Μα έτσι, τι λες τώρα. Εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα, μωρέ. Εμένα το μόνο που δεν μου αρέσει στην ομάδα μας, ναι, και δεν μου αρέσει εδώ και καιρό, σε ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή τον οποίο τον εκτιμώ, αλλά πιστεύω ότι είναι το baby face της ομάδας, ο Πέλκας. Ναι. Έτσι. Γιατί όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας έχουμε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι μικρός. Δεν είναι μικρός, είναι 25-26. Όχι τόσο πολύ. 23 νομίζω είναι ο Πέλκας. Μην είναι και μεγαλύτερος. Λοιπόν, έχει ταλέντο, αλλά νομίζω ο ίδιος είναι αυτοκαταστροφικός. Άποψή μου, έτσι Κωστή. Άποψή μου. Από ποια άποψη, ότι είναι ατομιστή. Το χαλάει στο τέλος. Ναι, ρε φίλε. Έχω κουραστεί να τον βλέπω να σηκώνει το χέρι. Δηλαδή να κάνει κάτι και μετά να σηκώνει το χέρι και να λέει λάθος. Δεν είναι έτσι. Ναι. Δηλαδή μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά νομίζω ότι αυτό το πράγμα το πηγαίνει πίσω. Ναι. Γεννημένος το 93. Το 93, 24 χρόνια. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι μικρός, έτσι, δεν είναι καθόλου μικρός. Όχι. Νομίζω όμως ότι αυτό το πηγαίνεις από το σφαιριστή πίσω. Ναι. Είτε δεν ξέρω αν άκουσες στην εισαγωγή τι είπα για τον Μπέλκα. Ότι περιμένω περισσότερα πράγματα από αυτόν. Ναι, είναι κάτι για μένα, είναι ένα τεχνικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να το βελτιώσει. Ναι. Δηλαδή θα πρέπει να σηκώνει το κεφάλι ψηλά και να ξέρει ότι, και να καταλάβει επασφαλώς, γιατί δεν νομίζω ότι το έχει καταλάβει όπως πρέπει να το έχει καταλάβει, ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι ατομικό άθλημα. Ναι. Οι μεγαλύτεροι ποδοσφαιριστές δεν ήταν αυτοί οι οποίοι κάναν ατομικές ενέργειες, αλλά οι οποίοι μοιράζονταν πράγματα. Σωστό. Αυτό, τίποτα περισσότερο. Να αφήσω και να μιλήσω. Καλή εβδομάδα. Έγινε. Πρέπει. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Περιμένουμε από πολλούς. Ας μιλήσει λίγο στο επίπεδο πάσας με τον Μπίσεσβαρ ο Δημήτρης, ο Πέλκας. Ναι, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Το παιδί πάρεσε πάρα πολύ. Βέβαια, τι, ψέμα. Δεν είναι. Λοιπόν, πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Εκείνα τα νεκρά διαστήματα μετά το 2-0 και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου. Γιατί ρε παιδιά, πατήστε. Γκάζι. Γκάζι, τελειώσει, καθαρίστε το παιχνίδι. Ναι. Γιατί μας έχετε κάνει να έχουν πάλι άγχος, άμα θα γίνει το 2-1, αμάν. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πάρα πολύ. Κυρίως στο δεύτερο φαίνεται καθαρά ότι κατεβάζουμε ταχύτητα. Ακριβώς. 100%. Μετά το 2, το ίδιο ήταν πάλι. Παίξτε ρε παιδιά, δηλαδή πετάξτε, δηλαδή παίξτε μπάλα, μην σχολάτε, να μας ευχαριστήσετε λίγο. Και είναι και τα νεκρά διαστήματα. Πιστεύω, θέλω, Γιώργο, ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει εντολή. Περισσότερο είναι αίσθητο αυτοσυντήρηση ότι μετά με περιμένει ένα σκληρό μάτς. Ίσως, λέω τώρα, εικάζω στο μυαλό του παίχτη ότι έχω να πάω να παίξω εκεί. Να προσέξω, μην τραυματιστώ, μην
Κάποια στιγμή εκεί που βάζει την κόντρα ο Σαμπράνο, πάγωσα. Λέω, έχει γούστο. Εκεί που βάζει γερά το πόδι, του λέω, έχει γούστο τώρα. Έτσι. Λοιπόν, το παιχνίδι της Κυριακής θέλει μεγάλη προσοχή, παιδιά. Ναι. Απευθύνομαι στους ποδοσφαιριστές. Δεν θέλει εκεί καμία υποτίμηση. Να χαμηλώσει τίποτε. Αυτοί έχουν σκυλιάσει, επειδή καταλαβαίνω ότι είναι και υποδιέστεροι φέτος. Και πάμε, συγγνώμη, σήμερα το πρωί που κόντεψε να πάθω εγκεφαλικό. Γυρίζει και λέει ο άλλος, τ' άκουσες? Πες, για τη βαθμολογία. Όχι τη βαθμολογία, ούτε δεν με καταρχήν το σκάι, το βλέπω, το σιγάρι και το βλέπω καθόλου. Βάζω στην ΕΡΤ. Ναι. Και βγαίνει αυτός ο Λεωνίδας λίγο πιο νωρίς. Ναι, χωρίς τους 300. Για να πει για τα αθλητικά και γύρισε και είπε για το ευρωπαϊκό και ένα θανατηφόρο που γίνεται και στην Ινδία. Ναι, μετά έναν τερματοφύλακα. Πάει το παιδί. Και πάει και πιάνει για το βίντεο. Και ξέρετε αυτό και τα λοιπά που γίνεται και στη Γερμανία, για τη Γερμανία. Ναι. Ναι, και τι γυρίζει και λέει το άλλο το καθήκη, το κοκκρό. Μη με κάνεις τώρα. Πιο σεμνά. Δεν θέλω να σε κόψω, ρε Γιώργο. Είπα καθήκη. Πάμε, άστο αυτό, αλλά πρόσεχε λίγο, δεν θέλω. Πάμε. Για φανταστείτε να γινόταν αυτό σε ντέρπι, πάω Ολυμπιακός. Ναι. Τι θα γινότανε, αν θα δίνανε, ακύρωνε το πέναλτι, θα μπαίνανε μέσα. Άκου τι είπε. Το καταλαβαίνεις. Σε κρατικό, έτσι, αυτό έχει σημασία, ότι είναι σε κρατικό κανάλι. Βρε, να σε πει κανένας, τι να πω, γιατί θα με κόψεις. Είσαι δημόσιος, σε πληρώνουν 9-10 εκατομμύρια Έλληνες, 5 εκατομμύρια ακριβώς. Από την Βόρεια Ελλάδα. Δεν μπορεί να μιλάς έτσι, σαν να είναι ξένη ομάδα ο ΠΑΟΚ, σαν να είναι σε άλλη χώρα. Εντάξει. Έγινε πάνω, Γιώργη μου, σε φιλό, σε φιλό. Πάμε παρακάτω, καλημέρα σας, ναι. Καλημέρα Κωστά. Καλώς το παιδί. Να μιλήσω κι εγώ για το παιχνίδι χθες. Είσαι ο Κώστας. Έλα ρε Κώστα. Άρα φίλε, δεν έχει. Αχ, Κώστα. Για και πες. Προφανώς είμαστε και συνομήλικοι. Καλά ρε φίλε, τα 28 χρόνια είναι υπέροχα. Είναι πολύ. Περιμένω πώς και πώς θα γίνει 29. Για πες. Λοιπόν, στο χθεσινό μάτς είδαμε κατά κάποιο τρόπο αυτά που περιμέναμε σε μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή είδαμε καλύτερα τρεξίματα. Σωστό, βελτίωση. Είδαμε κάθε το ποδόσφαιρο, το transition game, έτσι. Πολύ καλό. Έτσι, στα χωριά μας έτσι το λέμε. Transition, έτσι. Υπήρχαν βέβαια αυτά τα κενά διαστήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν λόγω του 2-0, λόγω του σκορ. Ναι. Έτσι. Δεν θα πρέπει όμως να εφησυχάζουμε καθόλου. Από τους 4 καινούριους ναι. μεταγραφές που κάναμε στο τέλος, ναι. μπορώ να πω ότι τη μεγαλύτερη πρόοδο την έχει ο Μαουρίτσιο. Μαουρίτσιο, ακριβώς. Μεγαλύτερη πρόοδο. Ο Ζαμπράνο είναι σταθερή αξία. Κοίταξε, ο Ζαμπράνο είναι και η θέση του τέτοια. Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν αυτός να προσαρμοστεί χρόνο. Ακριβώς. Είναι και η θέση του. Είναι η θέση πάντα. Αυτό που λες. Ο αμυντικός πολύ πιο εύκολα μπαίνει και μπολιάζεται στο σώμα μιας ομάδας. Αυτός που δημιουργεί είναι το δύσκολο. Αυτός πρέπει να σκοράρει, πρέπει να συνδυαστεί μπροστά. Μπράβο. Για πες για και το τώρα ναι. Έχουμε τα άλλα τα δύο τα παιδιά, ο Καντουρί και ο Βιερίνια, που δεν, από τον Καντουρί δεν είμαι ευχαριστημένος. Ναι. Μέχρι στιγμής δεν είμαι ευχαριστημένος και από τον Βιερίνια ακόμα περιμένω να ανεβεί. Φυσικά. Όχι ότι κάνει το παιδί πολλά λάθη, ας πούμε, τακτικά είναι καλός, αλλά και από τους δύο περιμένουν να ανεβούν ακόμα περισσότερο, γιατί φαντάσου πώς τεράστια... είμαστε όταν θα είναι αυτοί οι δύο καλά. Μπράβο, τεράστια διαφορά. Θεωρώ ότι ο Βιερίνια δεν είναι ούτε στο 40%. Ναι, που τον ξέρουμε, δηλαδή, αλλά και ο άλλος... Μια ατομική ενέργεια, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή την έχει, δεν είναι να πεις ότι δεν την έχει. Ναι. Τώρα, βλέπω ότι οι αντίπαλοι μας παίρνουν πονταλάκια συνήθεια κάθε αγωνιστική αποδητησία. Τσίκι, διποντάκια, τριποντάκια, είδες. Γιατί, γιατί να μην δώσει το πέναλτι. Δίνεις τον Φουρτούνι το πέναλτι, ξεγελάει εγώ λέω. Έτσι, ναι. Ωραία. Γιατί να μην δώσει το πέναλτι μετά που τρώει ο άλλος το κλωτσί, δηλαδή. Δεν είναι μια φάση που έχει κόσμο μπροστά ή που είναι δύσκολη. Φαίνεται 100% ότι θες να ευνοήσεις τον ισχυρό. 100%. Εξόφθαλμο είναι. Δώσ' το να γίνει 4-4. Γιατί να πάρει 3 πόντους ο Γαύρος και όχι έναν. Πρόσεξε αν δεις, έχεις και το Φορτούνι μετά αφού έκανε τη βουτιά κατάδυσης, ας πούμε, από βατήρα 3 μέτρων. Είπα, και όταν βουτάει το Παξιμάδι στον καφέ, μετά, θέλει πέναλτι. Ναι. Ναι, έχεις το Φορτούνι μετά μόλις σκοράρει να πάει και να κάνει σουτ. Ναι, ναι. Τι σουτ, ρε φίλε. Δεν φτάνει, δεν τρέπεσαι λίγο που το κέρδισε. Μα εκεί είναι η αλαζονία, ρε φίλε. Κάνεις και σουτ. Εκεί είναι η αλαζονία, κατάλαβες. Τρομερό, δηλαδή. Δεν έχω δει
από άλλη ομάδα τόσο εριστικούς παίχτες, ρε παιδί. Τώρα να πω, για να κλείσω και την ομάδα μας, λίγο να πω για τον Μπέλκα, που τον αγαπάμε πολύ. Συντόμευε λίγο, σε παρακαλώ, γιατί περιμένουν τέσσερις. Ναι, ναι, επειδή είναι παίχτης του άξονα και του κέντρου και νιώθει παίζει και στα πλάγια. Στα πλάγια απλά είναι τώρα. Περνάει μπάλα πολλές φορές από τα πόδια του και δυστυχώς 9 στις 10 πάσεις του είναι λάθος. Αυτό αν βελτιώσει, γιατί έχει τη διείσδυση, τον γκολ και το μπουκάρισμα, πατάει περιοχή. Την Τσιτέρκια και το Τσαμπουκά, αλλά να διορθώσει πολύ τη μεταβίβασή του. Είναι παίχτης του κέντρου και πρέπει να κάνει πιο πολλές σωστές πάσες. Αυτό θα τον ανεβάσει πάρα πολύ. Να μάθει να κάνει σωστές πάσες. Ας ρωτήσει τον Μπίσεσβαρ που λες και εσύ. Ας καθίσει να συζητήσει λίγο μαζί του. Ναι. Ναι. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ναι. Ζουμουσού με τον Κωστή. Καλό στο παιδί. Βγήκα κι εγώ στην εκπομπή. Λοιπόν. Νταχτυρντή. Δικαιωνόμαστε. Ο καταστροφέας του ποδοσφαίρου παραμένει στην αλφαεθνή κατηγορία και αυτά τα φαινόμενα θα τα βλέπουμε. Εγώ επιμένω, όταν θα σκοτώνονται αυτοί μεταξύ μας, τότε εμείς θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Στέφενς είχε πει πριν από 4 χρόνια, όταν έκανε μια σπουδαία πορεία με υλικό για πέταμα, στυλ Ολίσε, είπε τότε ο άνθρωπος αυτός. Πανάκριβο όμως, για πέταμα, αλλά πανάκριβο και χρήσιμο, πληρωμένο. Εγώ λέω τα βασικά, λέω. Ναι, αλλά θέλω να σου πω. Όλοι ξέρουμε τι γίνεται, των 2 εκατομμυρίων. Αλλά πρόσεξε λίγο, καλημέρα σε όλους αυτούς που έλεγαν, ξέρετε τι καλό παιδί είναι ο Λίσε και τι ωραία ανέκδοτα λέει μέσα στα πολιτηρία. Καταπληκτικό παιδί, φίλε. Καλημέρα σε εσάς όλους που το είπατε αυτό. Λοιπόν, τώρα, Κωστή, φοβερός. Τα τρώγοντα αυτά τα κομμάτια, ναι. Το πρόλαβα. Λοιπόν, θα τρώγονται αυτοί και εμείς θα διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Μέχρι η ομάδα τέλος δεν έχει πιάσει και με στεναχωρεί αυτό. Δεν έχει πιάσει η απόδοση, το βλέπουμε. Δεν θέλω ούτε να τα βάνη. Αυτή τη στιγμή εχθρικό στην ομάδα μου κάνοντας οποιαδήποτε κριτική. Έχω γιατί πολλά να πω και να γιατί κάνω. Γιατί εχθρικός. Και να κάνω τον ξύπνιο. Πες την άποψή σου, δεν υπάρχει. Τι εχθρικός. Όχι, δεν θέλω καθόλου. Okay. Δεν θέλω να κάνω, να μειώσω σε τίποτα την ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση και έτσι. Πρέπει να μπορεί γίνουν να μείνει εκεί προσπάθειες. Μέχρι τέλος. Αυτό θέλουμε. Κωστή μου, και πρέπει να γίνουν ηρωικές προσπάθειες για να κατακτήσουμε από αυτούς των Αθηνών το πρωτάθλημα. Αυτά που βλέπουμε, τον ακούμπησε και όπως είπες βούτυξε το Παξιμάδι και πήρε το πέναλτι, θα τα βλέπουμε, με αυτούς έχουμε να κάνουμε. Και εύχομαι να μην δούμε σε 23 λεπτά την επόμενη Κυριακή, πες μου Κωστή μου, για βοήθησε μου, τι θέλω να πω, σε 23 λεπτά να μην δούμε τι. Να μην δούμε κόκκινες. Να μην δούμε 21 φάουλ. Α, ναι, σωστά. Καταλαβες, αυτά είναι τα λεπτά σημεία. Τώρα το δε κόκκινη κάρτα είναι ότι χειρότερο υπάρχει. Είναι πολύ δύσκολο ο διαιτητής να σφυρίξει ό,τι βλέπει. Και έχουμε αυτό το φαινόμενο και γι' αυτό τους φτύνουμε κατά μούτρα. Γιατί στη μία περίπτωση με τον ένα λέει ανέκδοτο το ποδοσφαιριστή και με τον άλλο του λέει κοιτάξτε με κοιτάξτε. Ναι, 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 ναι. Τραβά, του ρίχνει και δύο μπινελίκια. Έγινε! Μένιο σε φιλό! Καλημέρα! Είμαστε σε καλό δρόμο. Σε πολύ καλό. Είμαστε σε καλό δρόμο. Ήρεμα. Φιλιά. Πάμε παρακάτω. Και ακόμα είπαμε, η ομάδα δεν έχει φτάσει ούτε το 50, εγώ πιστεύω. Τσεκατό. Καλημέρα, ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Σε εσάς μιλάμε, ναι! Καλημέρα. Έλα, φίλε μου. Είσαι Μιχάλης. Μιχάλης, γεια σου, Μιχάλη. Καινούριος. Καταρχάς, αυτό πάω να πω. Ναι. Είμαι από αυτούς που θέλω μόνο να σε ακούω, ρε φίλε. Γιατί πρέπει κάποια στιγμή και εσύ να ακούσεις καλά λόγια. Είσαι χαρισματικός. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν πάμε παρακάτω. Δεν θέλω να παίρνω. Και επειδή έτυχε και σε είχα δει και κάποια πριν 3-4 χρόνια σε ένα show έτσι που κάνεις στο καζίνο μετά από μάτς. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτό που έχεις είναι χάρισμα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Έλα από εδώ να πληρωθείς αυτά που έχουμε πει και τα, λοιπά. Μετρητά. Δεν χρειάζεται. Αυτό που θέλω να πω. Να μου πεις. Επειδή και εγώ είμαι παοξής, θέλω κάθε Δευτέρα, αφού έτσι το πήγανε, να αρχίζεις την εκπομπή σου και να λες τη διαφορά ΑΕΚ Ολυμπιακού. Πολύ ωραία. Αφού το ξεκίνησαν αυτοί. Με τίποτα μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Ναι. Είναι έτσι οι εποχές. Δεν να θέλω να μας πιάνει το μάτι κανενός. Ούτε καν να ασχολούνται. Θα ασχοληθούν προτετελεσμένων. Μ' αρέσει. Ποια είναι η διαφορά ΑΕΚ Ολυμπιακού, αυτή θα λέμε. Τώρα ο Ολυμπιακός πάει λοιπόν να μειώσει. Νομίζω τώρα είναι. Ο Ολυμπιακός είναι στους 11, θα έπρεπε φίλε να είναι στους 9. Ξέρεις τι σημαίνει. Πάει να μειώσει τη διαφορά από την ΑΕΚ λοιπόν την Κυριακή. Ναι, ναι. Αυτό θέλει να ασχολείται. Όλη η Ελλάδα. Ναι. Αυτό τους νοιάζει. Τι κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό τους νοιάζει.
με την ΑΕΚ. Άξι. Το ΠΑΟΚ τίποτα, δεν θέλω να ασχολούμαστε καθόλου. Ο Ολυμπιακός, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Ο Ολυμπιακός τώρα παίζει με εμάς, η ΔΕ ΑΕΚ την επόμενη αγωνιστική παίζει με τον Ατρόμητο, ο οποίος είναι ανεβασμένος. Μην το θεωρείτε δεδομένο. Καταρχήν δεν πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι θα κερδίσει η ΑΕΚ. Το βλέπω για ισοπαλία. Το θέμα είναι εμείς τι θα κάνουμε. Αυτό είναι, να παρουσιαστούμε όπως πρέπει. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Να σε καλά, να σε καλά. Καιρός, ολίπερο, που σε, έχει, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Και τα καλά λόγια είναι μέσα στο πρόγραμμα και τα πινελίκια και έτσι είναι. Ναι, γεια σας! 23-10. 23, φίλε, σας παρακαλώ, μην παίρνετε 23. Δεν είναι. 23 δεν το σηκώνει κανένας, δε φίλε. Πρέπει να μία ώρα. Κανένας. Λέω τι βλακία κάνω. Χρήμα μέρο 23. Λέω όταν. Πώς δεν το είχα σκεφτεί όταν ήμουν στο σχολείο και έπαιρνα καλό βαθμό σε κάποιο μάθημα να πω τι πήρες. Κόση! Τι πήρες παιδί μου στην ιστορία? Κόση μπαμπά! Κόση! Όχι 20. Σωτηγάνη με δύο τέτοιους μέσα. Με δύο εισαγγελείς μέσα. Καλά, αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν γίνεται, δεν θα γίνει. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει να είναι καθαρό. Είδα αυτά που μου είπες, Ανδρέα, και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω. Το λέω έτσι. Το τελευταίο. Το τελευταίο, ναι. Για το τελευταίο. Στο τελευταίο που θα λάβεις, που έχεις λάβει ήδη, λοιπόν. Μιλάω για καθαρότητα. Πολύ ωραία. Για καθαρότητα. Να μην πω, υπάρχει ψεγάδι, τίποτα. Επί τη ευκαιρία, στο zoomusu.gr που είναι το site μας, ακούτε την εκπομπή μαγνητοφωνημένη, ηχογραφημένη, να το πούμε έτσι καλύτερα, και έχετε και τη δυνατότητα να γράψετε το δικό σας άρθρο. Μπαίνετε εκεί που λέει γίνε zoomusu αρθρογράφος, το παίρνουμε, μην έχετε κανένα άγχος για τα ορθογραφικά. Και μόνο μην είναι γκρίκλεις, παιδιά. Έτσι, θα το φτιάξουμε εμείς και θα δημοσιευτεί και θα το διαβάσουμε όπως κάναμε με τα πολύ ωραία άρθρα του Ανδρέα Κρήτα, του φίλου μας, που είναι στη γραμμή. Εγώ, δηλαδή, αυτή είναι το χαμηλά η μπάλα. Αυτό, δεν κάναμε. Και οι δύο, δύο εισαγγελείς μέσα στο τηγάνι. Έτσι. Τίποτα, γιατί θα το έχουν στημένο. Θα το έχουν στημένο. Στημένο με εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών. Καταλαβαίνουν ότι αν χάσουν κόσμο, την Κυριακή. Από επεισόδια, από τραμπουκισμό, από έξω παλιός. Από πολλά. Καταλαβαίνεις. Εκφοβισμό, μπούλινγκ. Χίλια δυο ωραία πράγματα. Ως συνήθως, φίλε. Ως συνήθως. Δεν μιλάμε για κάτι. Ως συνήθως. Ως συνήθως. Χαζάματα, αυτά θα τα έχουν. Εφημερίδες θα αρχίσουν να γράφουν. Ξέρουν, το ένα το άλλο. Κλίμα. Όλα. Ήδη το σημερινό πρωτοσέλιδο του πρωταθλητή. Μετά, αυτή είναι αιχμές. Δηλαδή, όχι μόνο αιχμές. Δηλαδή μετά από ένα Σάββατο στο οποίο έχει σκανδαλωδώς ευνοηθεί και πάλι ο Ολυμπιακός, ένα απέναντι υπέρ του που δεν είναι, είναι βουτιά. Πάει και πέφτει ο Φορτούνης πάνω στον παίκτη. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν είναι πέναλτι, να πω παιδιά, ήταν πέναλτι. Άλλες φορές γκρινιάζουμε, πρέπει να το πούμε, ήταν πέναλτι. Όπως λοιπόν εκεί δεν είναι, είναι βουτιά του Φορτούνη, μετά τρώει την κλωτσιά ο Χατζησαφή, γιατί δεν το δίνεις, ρε γίγαντα. Να γίνει ισοπαλία το μάτς. Για ποιο λόγο. Η ΑΕΚ χθες, ναι, μεν τελειώνει με 9 εξάνθη, αλλά είναι και δύο υποβολές σωστές. Τι να πω, ότι δεν είναι. Και είναι και offside το γκολ της ΑΕΚ, παρεμπιπτόντως. Είναι, να λάβει το. Ο οργανισμός να λάβει τα μέτρα του για κάτω. Τι να πω. Γιατί δεν τους βλέπω. Και πρόσεχε να δεις πώς θα πάει τώρα, έτσι. 11 και με την νίκη θα πάνε, θα γίνει όλο το λουμπούκι, θα γίνει εκεί πέρα. Να πω. Κανονικά. Πρόσεξε τώρα. Λοιπόν. ΠΑΟΚ 15. Αν πούμε ότι κερδίζουμε την Κυριακή, πάμε 18. Ο Ολυμπιακός 11. Καταλάβες. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Το ξέρουν, γι' αυτό και σμπρώχτηκε. Γιατί σκέψου να ήταν ο Ολυμπιακός στους 10, στους 9. Μετά από το μάτς αυτό. Κατάλαβες. Τέλος πάντων. Έγινε, Ανδρέα. Κράτα γερά. Να σε καλά, αδερφέ. Καλημέρα. Φιλιά. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα και με. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Ναι. Καλγκούτ the boy. Για σου πω, έβαλες τον ξάδερφο, τον πρωτοξάδερφο να σε πάρει τηλέφωνο. Ναι, ρε φίλε, το έχω ενεργοποιήσει το σόι. Τι γίνεται, δηλαδή. Συγκινητικός. Εμείς εδώ τι δουλειά κάνουμε. Θέλω να σου πω κάτι. Όταν βγαίνει ακροατής και λέει τόσο καλά πράγματα, αισθάνομαι πραγματικά αμήχανα. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Ο άλλος βγαίνει με τον καλό του το λόγο. Εσύ που με ξέρεις, το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω. Δηλαδή. Ακριβώς. Πιο εύκολα διαχειρίζομαι έναν. Και κατεβάζει το κεφάλι κάτω, ρε φίλε. Λοιπόν, okay. Εγώ πιο εύκολα μπορώ να διαχειριστώ ένα γάβρο που θα βγει να μου την πει, ας πούμε, ή ένα βάζελο ή ένα ναϊκτσί. Πολύ πιο εύκολα το έχω. Παρά να βγει κάποιο και να σου λέει μέσα από την καρδιά του, γιατί είναι, υπάρχει, φίλε, φούλαν ιδιοτέλεια. Όταν ένα βγαίνει να σου πει τον καλό το λόγο, ούτε το όνομά του ξέρουμε, και, ούτε θα κερδίσει κάτι από αυτό, κάποιο δώρο οτιδήποτε. Εντάξει. Φτάνει, μίλησες, είπαμε μια κουβέντα. Θα ξεχάσουμε πάλι αυτά που θέλαμε να πούμε. Αγόρι μου, αυτό είναι το τέχνασμα, φίλε. Αυτό είναι το τέχνασμα. Ορίστε, μίλα!
Λοιπόν, στον Γιώργο δεν θα το ξαναπείς τίποτα, γιατί το καθήκη λέει είναι αυτό που βάζουμε στο κεφάλι. Και δεν είναι πινελίκη. Εντάξει, εντάξει τώρα, εντάξει. Ο Γιώργος είναι αγαπημένος, το ξέρεις, πάρα πολλά χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, εγώ και τον, κάνω τον δικηγόρο. Τον υπεραγαπώ. Αλλά πρέπει όμως να κρατήσουμε ένα... ναι, ρε φίλε, εντάξει. Άμα αρχίσει, γιατί θα πει ο Γιώργος καθήκη, θα βγει ο άλλος να πει μετά το χειρότερο. Θα πάει, εγώ, το χάνουμε δηλαδή, το θέμα. Άμα πω τον άλλο, ρε, εσύ, πατέρα του κολλητήρι, τι θα πει. Ότι έχεις το, έχεις το γενεαλογικό δέντρο. Α, μπράβο. Για πες. Λέει, η ΑΕΚ που λες παίζει με τον Αντρόμητο και μετά πηγαίνει μέσα στον Πανιόνιο. Ναι. Η ΑΕΚ είναι πολύ ζόρικα και μετά τον Πανιόνιο ναι. Περιμένει εμάς. Σωστό. Το ΆΚΑ. Συνυπολόγισε ότι και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός έχουν μέσα στην εβδομάδα μάτς με Μίλαν και Μπαρτσελώνα. Τα αυτά τα τρία παιχνίδια που σου είπα εγώ της ΑΕΚ έχει μέσα δύο παιχνίδια με τη Μίλαν. Ακριβώς. Άρα δηλαδή... θα υπάρχει, σύντοτε έχει κοντό ρόστερ, ρηχό ρόστερ, πέρα ναι, από το... ναι, έχει, ναι. Έχει αντάξιο του Χριστοδουλόπουλου. Δεν έχει. Ναι. Έχει αντάξιο και εισάξιο του Μάνταλου. 11-12 παίχτες, 12 παίχτες. Δεν έχει. Δεν έχει παραπάνω. Κατάλαβες. Βλέπεις τώρα, έχω αυτό... στον πάγκο τον Μπίσεσβαρ, φίλε. Θα έπαιζε βασικότατος σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και μπαίνει φίλε, και προς τιμήν του δίνει όλη του την ψυχή έτσι και βγάζει και μια σαραντάρα παλιά. Έτσι. Ή έχω στον πάγκο το Μακ, φίλε. Δηλαδή, δείτε λίγο τι γίνεται, παιδιά. Ναι, αυτό σκέφτομαι. Δηλαδή... με ειρήνια προηγουμένως και ξέρω. Απίστευτο. Ναι, παιδιά, κάτι μου λείπει. Κάποιος λείπει. Ποιος λείπει. Ο Μακ, αμάν, ο Μακ έχει μείνει στον πάγκο. Ο Μακ. Ο οποίος Μακ θέλει κουβεντούλα, είναι παιδί ψυχολογίας, τον έχει πάρει από κάτω, φαίνεται, 100%. Ναι, 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 και με ναι, την εθνική του ναι. Κώστησε που... είδες, η εθνική πόσο ρόλο έπαιξε στην ψυχολογία του Πρίγιοβιτς, θετικά. Πόσο έριξε ψυχολογικά τον Μακ που πήγε να κάνει θέατρο, αποβλήθηκε, δεν πήγε η ομάδα στο Μουντιάλ και εδώ έχει χάσει τη θέση βασικού γιατί δεν είναι ο Μακ που ξέρουμε, κακά τα ψέματα. Έτσι. Είναι πεσμένος, είναι πεσμένος. Πρέπει θέλει. Να ανέβει όμως γιατί άμα είσαι επαγγελματίας πειλέ, πρέπει να διεκδικήσεις. Βέβαια. Δεν γίνεται να περιμένεις, εντάξει ήρθα σε μια ομάδα, θα όχι, παίξω όχι. Ο βασικός. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Είναι τεράστιο. Δεν μπορείς να βγάλεις ένα πρωτάθλημα Ευρώπης έτσι για να παίξεις βασικός, πρέπει να ξεσκιστείς. Φυσικά. Συγγνώμη για την έκφραση για να τον έτσι, βγάλεις έτσι. Έξω. Μα είναι τόσο τεράστιος ο ανταγωνισμός, είναι τόσο υψηλό το επίπεδο πλέον, που μόνο όταν είσαι top μπορείς να πεις μπαίνω στην 11 και κρατάω έτσι, τη θέση. Έτσι. Κανένας δεν θεωρείται σίγουρος. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έγινε Angel. Είναι καλά, η ομάδα θα πάει καλά. Εγώ δεν τις φοβάμαι. Νομίζω είναι μείον 2 η απόσταση, έτσι, ο πρώτος από το δεύτερο. Αυτή τη στιγμή... 13 με 11. Αυτή τη στιγμή... 15 με 14. 13 με 11, ρε φίλε. Τι 15 με 14. Α, Λεβαδιακός με Ολυμπιακό, λες. Ναι. Ναι, σωστά. 13 με 11. Άντε, φιλιά. Γεια σου, αδερφέ μου. Ζουμου σου, λέμε. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Εγώ είμαι. Εσύ, αδερφέ μου, έλα. Έλα. Θανάσης. Γεια σου ρε Θανάση! Τι έγινε φίλε μου? Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, εγώ τώρα θα σε πω για έναν παίκτη τον οποίο δεν έχετε πει κανένας και κανένας δεν έχει πάρει τηλέφωνο για αυτό να. Για το Λιμιό? Όχι, για τον Ρέι. Για τον Ρέι φίλε. Είναι πολύ επικίνδυνος με την μπάλα στα πόδια. Τι? Πάρα πολύ επικίνδυνος. Δεν παίζει καλά με την μπάλα στα πόδια. Μια χαρά είναι. Βρήκαμε τέρμα για πολλά χρόνια. Τέρμα είναι καλός, δεν λέω. Αλλά με την μπάλα στα πόδια είναι επικίνδυνο. Γιατί, πού είδες εσύ. Στο δεύτερο μικρόνο που παίρνω παράλληλα την μπάλα στη μικρή περιοχή. Δεν έκανε. Και σε άλλους αγώνες. Δίνει όλο πλάγια την μπάλα σε μαρκαρισμένους. Αυτό πρέπει πιστεύω να το βελτιώσει. Α, από αυτή την άποψη ότι ρισκάρει. Όχι ότι δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Όχι, προς Θεού. Αλλά με την μπάλα στα πόδια είναι πολύ επικίνδυνος για μένα. Α, εγώ κατάλαβα ότι δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Γιατί δεν είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Ειδικά εχθές που μας πρεσάρουν. Μα δεν έκανε λάθος. Παράλληλα παίρνουν την μπάλα από το ένα κόρνο στο άλλο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μπορεί να διώξει την μπάλα στο κέντρο. Θα σου πω το εξής. Καταρχήν βρήκαμε τέρμα για πολλά χρόνια. Ναι, ρε παιδί μου, αυτό το ένα. Συμφωνούμε. Στα ψηλά, στα χαμηλά, φτού, να μην το ματιάσουμε. Τώρα, σε αυτό που λες, βλέπω το εξής. Δεν κάνει λάθος με την μπάλα στα πόδια, διαφωνώ ότι δεν είναι καλός. Άλλο μάλλον θες να πεις ότι παίρνει λίγο ρίσκο με τις πάσες εκεί έξω από την περιοχή, αυτό θες να πεις. Ναι, ρε παιδί μου, είναι τέτοιο. Διώξει την μπάλα με τη μία, τελείωσε. Ναι, αλλά αυτό δείχνει. Και θέλει να τη διώξει. Δεν τη διώχνει στο κέντρο. Ναι. Τη διώχνει στα πλάγια, είτε δεξιά είτε αριστερά, σε πέντε αμυντικούς μαργαρισμένους. Κοίταξε, αυτό δείχνει και μία αυτοπεποίθηση όμως. Δείχνει μία αυτοπεποίθηση και μία εμπιστοσύνη στους αμυντικούς σου. Το πιο εύκολο είναι να τη ρίξει γιουρούσι στον προάβλο τη Αγία Βαρβάρα. Εγώ το φοβάμαι πάντως. Αυτό πρέπει να το βελτιώσει για μένα.
Okay. Κατά τα άλλα είναι τερματάρα, εντάξει, δεν το συζητάμε. Και όσο για το πρωτάθλημα, για μένα το μισό πρωτάθλημα είναι στις επόμενες 4 αγωνιστικές. Σωστά μιλάς. Αν πάρουμε 8 βαθμούς και πάνω... Σωστά μιλάς! Πάει, ωραία υπολογισμένα! Είσαι ωραίος! Υπολογισμένα, κομπιούτερ, κομπιούτερ. Μη φοβάσαι τα πόδια του Ρέι! Άντε! Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω, δεν κάναμε διάλειμμα να μην σας κόψουμε. Καλημέρα σας. Ναι, 2310-287-888. Έλα, γόρι μου, έλα. Έλα. Κωστή. Έλα. Ο Νονός σου είναι. Νονέ. Ο Νονός από Αθήνα τηλεφωνώ από κινητό και με αφήσει μια ώρα στον αέρα. Όχι. Μια ώρα στον αέρα. Νονέ, δεν θα μου πάρεις λαμπάδα. Θα σου πάρω, θα σου πω το βαθμό ξύλο τώρα, γιατί με έχει μια ώρα. Λοιπόν, η Αθήνα το να ζεις, η δυστυχία να ζεις στην Αθήνα σήμερα. Σήμερα, μετά από τέτοια μεγάλη νίκη, να είμαι στην Αθήνα. Να είμαι στη Θεσσαλονίκη να βγω να πάρω τη φόρσα να διαβάσω καμό, την καταδίκη μου καμό. Είναι μέσα στη χαβάη. Η δυστυχία το να ζω σήμερα στην Αθήνα. Έχω φόρτσα πλάς στα χέρια μου σήμερα. Φόρτσα ρε σήμερα, φόρτσα. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, φιλάκια, φιλάκια. Να σε καλά, Νονέ. Φιλιά. Δεν ξέρω τον Νονέ από πού, αλλά δεν. Αλλά οκ. Okay. Νονός έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια. Καλημέρα σας. Ναι. Θα έχει βγάλει κανένα παρατσούκλι. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Μην είστε ακατάδεκτος. Γεια σας. Ναι. Σε εσάς μιλάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Μακούς. Σ' ακούω. Ω, Λατομείο. Έλα ρε Λατομείο. Το ταμείο είναι μείο, Λατομείο, Λατομείο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να πω ότι το Λατομείο είναι συνάδελφος με τον Κάρλο Σαμπράνο. Βράχος στην άμυνα ο Κάρλος, βράχος και το Λατομείο. Αγόρι μου. Προστή. Ναι. Η ομάδα όπως... μας είναι εκεί που πρέπει να είναι. Εκεί που πρέπει και εκεί να μείνει, μπορεί. Αυτό εκεί θέλουμε. Εκεί θα είναι. Και πιστεύω με το ντέρμπι τώρα που έρχεται. Ντέρμπι δεν είναι, αλλά εντάξει, δεν βλέπονται. Ντέρμπι λόγω ονόματος. Της αντιπάλου ομάδος. Θέλω να ανεβούμε κι άλλο με τη νίκη μας εκεί μέσα. Μακάρι. Παρεμπιπτόντως, ανοίγω τη τηλεόραση, μπαίνω στο YouTube και βλέπω προτινόμενα μουσική, ψυχαγωγείο, φαγητό, ναι. Ανερχόμενα, ναι. Και κωμωδίες. Πατάω μέσα κωμωδία και μου βγάζει το πέναλτι το χθεσινό. Έλα ρε φίλε, το πρόχθεσινό. Είναι πρώτο, όχι, το χθεσινό, το Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πότε έπαιζε. Εχθές. Δεν έπαιζε. Όχι ρε, προχθές δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Προχθές έπαιζε. Απλά είναι τόσο φρέσκο, φίλε, που... Για πες. Πατάω κομμωδία και δεν είναι το πρώτο. Δεν θέλω να το δω γιατί το έχω δει, εντάξει. Τι να πεις, αδερφέ. Εγώ ξέρω ότι χωρίς ίχνος ντροπής, διαλαλών περινέων χαλίφιδων, μαζεύουν πονταλάκια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, το ξέρετε οι παλιοί ακροατές, όταν δω πέναλτι, ακόμα και ένα του γάβρου να πω, παιδιά, μην γκρινιάζουμε εδώ, είναι πέναλτι, τέλος. Εδώ βλέπεις όμως... Το σπρόξιμο είναι 100%. Δηλαδή... 100%. Μετά μας μιλάνε για χαλίβιδες. Ξέρεις τι είναι χθες, προχθές, αντί για τρεις, να πάρει έναν. Πόντους, λέω. Αντί για τρεις πόντους, να πάρει έναν πόντο. Αντί για τους 11, εγώ δεν λέω να χάσει να είναι στους 8 σήμερα, 8 με 15, να πάμε στο ντέρμπι, 15 ΠΑΟΚ, 8 Ολυμπιακός. Έτσι, εγώ λέω να πάρει έναν πόντο, να είναι 9 με 15. Να είναι εκεί. Δώσ' το ρε μπιμπιπ στο τέλος το πέναλτι. Αφού τρώει κλωτσιά να πούμε αλλά καράτε εκεί το άλλος. Γιατί δεν το δίνεις ρε φίλε. Διόρθωσε τουλάχιστον το λάθος σου. Γιατί δεν... Ποιο λάθος ρε φίλε. Εδώ φαίνεται 100% ότι θέλει να βλάψει τον Πανιόνιο. Θέλει να ευνοήσει τον Ολυμπιακό. Δεν γίνονται αυτά. Εννοείται. Αυτό το κάνουν όλοι, εντάξει. Δεν έχουμε δει τίποτα άλλο. Τι να πω. Λοιπόν, φαντάσου τι θα γίνει, τι θα γίνει, ναι. Στο πρώτο σφύριγμα που θα πάρουμε εμείς και θα είναι ευνοϊκό. Θα έρθει και αυτή τη στιγμή να πάρουμε και εμείς ένα σφύριγμα που θα μας ευνοήσει. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Τώρα δεν μιλάει. Ο Κυρσάβας, δεν τον είδα τον Κυρσάβα πουθενά. Δεν τον είδα. Τι να πω ρε παιδιά. Μετά τα πινελίκια από τους δικούς του έχει κάτσει στην καρέκλα. Εντάξει, έχει... Μαζεύτηκε. Αλλά δεν καταλαβαίνει. Μαζεύτηκε. Δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει. Εγώ πιστεύω ότι με τη νίκη μας θα ανέβει πολύ ομάδα. Μακάρι. Και το θέμα είναι να πεισμώσουν, να είναι τρεχαντήρια όλοι τους, για να καταφέρουν αυτό που πρέπει να καταφέρουν. Πάθος, τρέλα. Αναρτήστε μέσα στα ποδητήρια ατάκες δικές τους προσβλητικές για τον ΠΑΟΚ, για το λαό του, για την ιστορία του. Προκλητικά πρωτοσέλιδα. Βάλτε βιντεάκια, δείξτε τα, το λέω για τους Έλληνες παίχτες. Πορώστε μέσα στη βδομάδα, με αποκορύφωμα την Πέμπτη που θα ανοίξει η Τούμπα να πλημμυρίσει και πάλι με κόσμο. Φτιάξτε κλίμα.
να πάνε και να πετάνε σπίθες στα μάτια τους. Γιατί δεν το κάνουνε, δεν σ' ακούνε. Θα γίνει, την Πέμπτη θα γίνει. Δεν θα γίνει επειδή το λέω εγώ. Έχουν αποφασίσει ήδη. Να μην, δεν θέλω να καρποθώ κάτι τέτοιο. Δεν είναι δική μου έμπνευση. Έχουν αποφασίσει ήδη μέσα από την ομάδα την Πέμπτη να γίνει ανοιχτή προπόνηση στην Τούμπα. Να πάρουν οι παίκτες κλίμα από τον κόσμο, να δουν τους τρελαμένους. Πάρτε τα παιδάκια σας. Ανηφορήστε στην Τούμπα. Για πόσο καιρό ακόμα θα υπάρχει αυτή η Τούμπα. Δείτε το και έτσι. Ναι. Πάρτε αύρα, δώστε κλίμα στους παίκτες. Να τρελαθούν, να πορωθούν, να πάνε εκεί πέρα μέσα και να μην αφήσουν τίποτα. Να κάνουν ένα μεγάλο διπλό και να γυρίσουμε θριαμβευτές. Αυτό θέλουμε. Δείξα, αυτή τη δείξα θέλω. Τη αυτό, δείξα. Αυτό. Αυτό, όπως το λες. Καλημέρα. Γεια σου, Ρελατομείο. Φιλιά. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ζήστε τις μεγάλες στιγμές. Ζήστε τη στιγμή τώρα που είμαστε πρώτοι. Χωρίς να σημαίνει ότι γίναμε ξαφνικά υπερομάδα ή ότι πήραμε το πρωτάθλημα ή ότι βγήκαμε στο Champions League. Ζήστε όμως τη στιγμή. Χαρείτε τη στιγμή αυτή που είμαστε πρώτοι, χωρίς όμως να παθαίνουμε παράκρουση γιατί έγινε κάτι συγκλονιστικό. Όχι. ΠΑΟΚ είμαστε. Δεν θα αντιδράσουμε σαν μια ομάδα που αμάν βρέθηκε ο Λεβαδιακός δεύτερος ας πούμε τώρα και έχουμε πάθει. Όχι φυσικά. Εκεί είναι η φυσική μας θέση. Σκεφτείτε η ομάδα να βρει και τον πραγματικό της εαυτό. Σκεφτείτε να ανέβουν και να φτιάσουν επίπεδο στο 80% ο Βιερίνια που είναι στο 30 ή στο 40 ή ο Ελκαντούρη που είναι στο 40. Φανταστείτε να φορμαριστεί ο ΜΑΚ. Λέω. Πάμε. Καλημέρα σας. Ναι. Έλα, καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι λέει φιλαράκι. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Γιατί δεν τα λες, ρε φιλέ. Γιατί αφού τα. Πώς έλεγα να το πω, αφού τα ξέρετε. Γιατί δεν τα λέτε, γιατί δεν τα γράφετε. Καλά, σε είπε ο άλλος για το παλικάρι, πριν τον Νουνό να πούμε, πώς το λέγανε. Ο Κουμπάρος. Δεν ξέρω αυτός που βγήκε εκεί και σου έλεγε, γιατί δεν τα λες, για το ρέι, το παλτό να πούμε, που δεν μπορεί να κάνει μια πάσα. Εντάξει, είπε ο άνθρωπος τη γνώμη του. Τα κρύβεται, ρε. Είπα, δεν άνθρωπος τη γνώμη του για τα πόδια. Εντάξει, για να άκουσα. Να πούμε τώρα το χαρτάκι εκεί που παίζει με μέσον ο ρέι. Θέλω να σου πω ένα πράγμα να το ακούσουν και όλοι. Τον φτύνω να μην το ματιάσω. Δεν ασχολούμαι πλέον με το τέρμα. Ασχολούσε, ρε, παλάκα, δηλαδή νιώθω μια. Το γλύκο, ρε, πίσω, ρε. Όχι, γλύκο, ρε, όχι, ρε. Νιώθω μια. Μια ερεμπιό. Δεν χτύπησε κανένα την πόρτα να μπει μέσα. Όχι, όχι. Νιώθω μια. Δηλαδή γίνεται σέντρα και δεν έχω άγχος. Γίνεται σουτ χαμηλό. Δεν έχω άγχος, φίλε. Δηλαδή αυτό το παιδί το αγαπώ αυτό το παιδί. Τον συμπαθώ, τον εκτιμώ. Έτσι, μου έχει προσφέρει μερικές στιγμές. Είναι μικρή η κόρη μου, γι' αυτό αλλιώς θα μαλώναμε ποιος θα του πρωτοδώσει την κόρη. Όχι κύριε, παντρεμένος έχει και παιδί ο άνθρωπος. Μια ασφάλεια. Θέλω να κάνει μια μεγάλη εμφάνιση μέσα στο τηγάνι. Να κάνει μια εμφατική εμφάνιση. Θέλω εκεί Σαμπράνο να δαγκώνει Λαρίγκη. Θέλω, περιμένω μια σπουδαία και με πολύ μεγάλη εμφάνιση από τον Αντελίνο Βιερίνια, εκεί μέσα ειδικά, να θυμίσει τον παλιό Βιερίνια, μπακ θα τον βάλει, χαφ θα τον βάλει. Θέλω μία νίκη, φίλε. Θέλω τρεις πόντους αυτό. Όχι, εγώ θέλω μία νίκη. Την Κάρτσονα. Όχι, δεν μ' αρέσει η Κάρτσονα. Εντάξει, άκυρο η Κάρτσονα. Νίκη, μην έρθεις, Καραγιάννη δεν θέλει. Λοιπόν, ναι. Πρόσεξε, με βάση τη διαιτησία, το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει δύο μάτς. Ναι. Δύο. Ένα προχθές και ένα πότε με τον δεν Παλτό. Δεν τον κέρδισε με τον Αστέρα Τρίπολης, απέφυγε την ήττα. Ήρθε στο παλιά. Ένα πήρε βαθμό. Έναν πόντο εκεί που δεν έπρεπε να πάρει τίποτα. Και δύο που πήρε τρεις. Παραπάνω. Να, τρεις. Τρεις. Βγάλ τους τρεις. Μπράβο. Λοιπόν, βγάλε και από την ΑΕΚ δύο μάτς. Ένα, με ένα τη Λαμία. Πήρε τώρα και ένα μάτς με τη Λαμία, άλλους τρεις. Πού θα ήσουν. Και μη σου πω εσένα με τη Λάρισα που δεν όχι, μη σου πω. Μη σου πω κανονικά. Με τη Λάρισα είναι συν δύο. Συν δύο. 17. 17. 17 και ο άλλος θα είχε. 3 βγάλα από 17, 11. Ναι. Καληνύχτα, Μαργαρίτα. Αντίο ζωή, Ελένη Χατζιαργύρη, Μάρθα Βούρτση. Στο ρόλο του Λούστρου, ο μικρός Βασιλάκης Καϊλάς. Δεν πειράζει, ρε Χαλιφέ, έτσι σιγά σιγά και κάνει αυτό που λέει το παλικάρι. Οι πόσους βαθμούς έχει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Άσε μα να σε μπάσει. Δεν όλοι μας. Άσε μα. Δεν μην ασχολείσαι, ρε παιδί μου. Μην ασχολείσαι. Γεια σου Κάραγιαν. Φιλιά, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Δεν διακόψαμε για διάλειμμα. Καλημέρα σας. Ναι. Μήπως γνωρίζετε. Καλώς την Τσουκνίδα. Τι έφυγε πάλι ο Γαύρος και πρωταθλητής σαν εξώφυλλα. Το είδα. Το διάβασα πριν. Μαϊμούδες, Κωστή. Μαϊμούδες. Βγήκαν οι μαϊμούδες. Απίστευτο είναι όμως. Ήθελα να πω για τη βαθμολογία μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού, αλλά με προλάβατε. Ναι.
Μ' αρέσει που, δεν μας βλέπουν καν. Πολύ ωραίο. Θα το καταλάβουν, θα μας δουν μια και καλή μέσα στο τηγάνι. Έτσι. Θα δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Τέλος πάντων, σου είχα πει ότι δύο γκολ θα βάλει ο Πρίγιο και άλλα δύο θα βάλει μετά, γιατί σου λέω τέσσερα γκολ θα βάλει ο Πρίγιο. Ναι, και σου είχα πει, δεν φυλάει και ένα για την μεθεπόμενη. Εγώ σου είπα ότι δύο θα βάλει εδώ και δύο εκεί. Κατά το ίνιση η προφητεία σου λοιπόν, Τσουκνίδα, που μασάς φύλλα δάφνης από ό,τι φαίνεται και έρχεσαι σε μια, ας πούμε, περισυλλογή, να μην πω. Λοιπόν, έτσι. Τα δύο τα έβαλε. Άλλα δύο είναι εκεί πέρα. Τώρα, το τρίτο και καλύτερο και μακρύτερο, να δω ποιο θα το βάλει. Γιατί γκολ από αυτούς, εάν είναι 50 η διαιτησία, που πιστεύω θα είναι, γιατί θα το βλέπει όλη η Ελλάδα. Άλλες φορές δεν τους έχει εμποδίσει αυτό και τις άλλες φορές όλη η Ελλάδα δεν το δείχνε, ας πούμε, το πουθενά TV. Όλη η Ελλάδα τους έβλεπε. Ναι. Μια διαφορά όμως. Δεν είναι η ίδια τελείως αμαρτωλή ΕΠΟ. Είναι λίγο σωστό. Λιγότερο. Σωστό. Έγινε Τσουκνίδα! Οπότε το τρίτο και μακρύτερο, κάποιος άλλος θα το βάλει. Φιλιά! Να νικήσουμε έτσι άνετα. Λυπουκαστή, περίμενε. Έλα, περιμένουν τέσσερις γι' αυτό, αγόρι μου. Έλα, και πάμε. Και εγώ περίμενα. Και εσύ, σωστό κι αυτό. Και εσύ περίμενε. Λοιπόν, την Πέμπτη, γνωρίζεις τι ώρα θα είναι. Όχι, θα σας το πω. Ωραία, γιατί θέλω να πάω με τα μικρά μαζί. Κι εγώ. Έτσι να γουστάρουμε, να είναι ωραία. Λοιπόν, τώρα bye. Θα σας πω για την Πέμπτη, για την προπόνηση. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Όπου έλα τα ρίφοφ! Τρεβος νιάστα κακαμπουμπουλιούς που το μαγαγέτα τα μπουκουράς με τα μπαμπλιέτα. Αλήθειες λες ρε μπιμπιμ. Τρασνιάστα κακαμπουμπουλιούς που το μπαμπουλιέτα. Τρεβιάστα τα μπουκουλιέφ. Τι τσόρνε. Il più grande sportivo della Italia. Popo, αυτή δεν είναι εκπομπή, φίλε, είναι η Interlingua. Έλα, για πες. Έγραψα, φίλε. Λοιπόν, λίγο πριν μου δώσεις το λόγο στο μικρόφωνο. Είμαι έτοιμος να στον πάρω το λόγο, γιατί ήδη περνάει η ώρα. Βεβαίως. Σκεφτόμουν το Γάβρο, να πω κάτι για το Γάβρο και στο καπάκι απέναντι βλέπω περνάει νεκροφόρα. Ναι. Σημαδιακό. Να τους κάνουμε μια ωραία κηδεία, αυτό θες να πεις. Αυτό ακριβώς είναι. Λοιπόν, θα τους κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία, μια λαμπρή κηδεία τους μάγκες σε ανοιχτό γήπεδο, αυτά τα σακαλάκια που πήραμε ώστε να μάθουν να παίζουν σε άμυνες διπλό λεωφορείο απέναντι. Δεν υπάρχει, λοιπόν, ώστε να προσαρμοστούν. Αλλά τώρα, σε ανοιχτό χώρο, Βιερίνια, ΜΑΚ, μέσα, Πρίγιοβιτ, Καντουρί και τα λοιπά, εγώ πιστεύω, φίλε Καραμπινά, το διπλό over είναι. Αυτό θέλουμε. Λοιπόν, αυτό θέλουμε. Αυτό. Μου, σ' αφήνω. Φιλιά, γεια σου Ταρίφοφ. Γεια. Όμως, έτσι. Αγόρι μου, έχεις κάβα χρόνο για αύριο. Κρατημένο. Γεια. Πάμε παρακάτω. Ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Μην ξεχνάτε, κληρώνουμε δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο Θερμές, στο πετρόχτιστο ξενοδοχείο, στην... μαγευτική τοποθεσία στο Λουτράκι Αριδέας. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Καλημέρα σας, νέοι! Γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Δαμιανός από Μάνχαιμ. Έλα ρε Δαμιανέ, πού είσαι ρε Μάνχαιμ. Για πες. Όλα καλά. Εντάξει, όλα με, το, καλά. Με τις εκπομπές ανέβηκαν, όλα οκ, okay, έτσι. Τα πάντα. Μπράβο, τα πάντα. Τέλεια. Για την Πακάρα, αυτό, τίποτα άλλο. Γιατί? Την Πέμπτη θα κατέβω κι εγώ. Θα κατέβεις, ωραία φίλε. Κατέβω. Χιλιόμετρα κάναμε πάλι. Εσύ. Για την καψούρα μας την πιο μεγάλη. Όμορφα και ωραία. Λοιπόν, μόνο θα παρακαλέσω τον κόσμο όλο να βρεθεί δίπλα στην ομάδα. Δεν χρειάζεται, φίλε, να το πεις. Ναι. Να μας σκέφτονται, δηλαδή αυτό. Να φέρνουν την εικόνα. Έτσι. Μπαίνω να δω ώρα. Εγώ μόνο αυτό ήθελα, τίποτα άλλο. Ήσουν περιεκτικός, λακωνικός, αλλά πάρα πολύ σημαντικός σε αυτά που είπες. Και κάθε μέρα σε ακούω. Αγόρι μου. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Χαίρομαι που προηγούμενη ήταν σύντομη και μου δώσανε άπλετο χρόνο να μιλήσω. Ωραίος, έτσι. Λοιπόν. Δηλαδή, παιδιά, έχω πάρει και από τους προηγούμενους κανένα πεντάλεπτο. Δύο-τρία πραγματάκια. Φτύστε μας να μην μας ματιάσετε, ας έχουμε κόσμο και ας μιλάτε και λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο. Για πες. Κάνεις ένα λάθος με το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού και λες συνέχεια ότι είναι άλλο να έπαιρνε ένα και άλλο να έπαιρνε που πήρε τρεις.
ναι. Βασικά δεν θα έπαιρνε ένα, γιατί αν δεν έδινε το Φορτούνι και έδινε το άλλο, θα ήταν ήττα το Ολυμπιακό. Εγώ λέω ότι αφού. Είναι ο τρόπος που σκέφτονται αυτοί. Αλλιώς αποτελέσματος δεν θα έδινε το δικό μου. Πρόσεξε. Το άλλο. 4-3 στέκομαι. Δεν διαφωνώ. Στέκομαι πιθανόν. Αν δεν γινόταν αυτό το πέναλτι, να μην γινόταν και το άλλο. Εγώ στέκομαι ναι. Αφού κάνει το λάθος, που είναι λάθος. Λάθος. Ναι. Αφού δίνει ένα ακόμα πέναλτι στον Ολυμπιακό, στέκομαι στην τελευταία φάση. Γι' αυτό λέω. Στιευόμενο το λέω αυτό, ρε ναι. Όχι, αλήθεια είναι και αυτό που λέω. Αλήθεια. Κανονικά έπρεπε να κερδίσει ο Πανιώνιος. Ναι. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι αυτό που βλέπω από την ομάδα αυτή τη στιγμή είναι, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, και με τον Κώστα, με τον Κώστα τον Κάρα για να το βλέπω ναι. Αυτό το μάτς. Βλέπουμε ότι η ομάδα, βασικά κανένας προπονητής δεν έχει πει ποτέ το αντίθετο από το ότι η ομάδα χτίζεται από την άμυνα, έτσι. Πολύ εγώ, σωστά. Αυτό που έβλεπα την ομάδα όπου υπήρχε αντίπαλος με μπάλα στα πόδια, πήγαινε παίκτης να το μαρκάρει και δίπλα ήταν παίκτης για να κλέψει την μπάλα. Βοήθεια, για βοήθεια. Έτσι, πολύ ήταν σωστό. Η αλληλοκάλυψη πολύ αυτό σωστό. Που έχω δει με το Σάντος και αυτό που είδα ακόμα και με το Σκίμπε στην Εθνική προχθές. Πολύ σωστό. Λεπτομέρεια έτσι. Μεν, αλλά πάρα πολύ σημαντική. Γι' αυτό και η ομάδα δεν δέχεται πίεση πολύ τα στόπερ και ούτε ο Ρέι συμμετέχει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Εντάξει, είναι έτσι. Βέβαια και ο αντίπαλος, τώρα. Ο οποίος είναι αδύναμος. Ναι, εντάξει, ρε, όμως, μου, αλλά όχι, σε αντίστοιχα όμως, παιχνίδια άλλες φορές. Και νοοτροπία. Όχι, όχι. Με αντίστοιχους αντιπάλους άλλες φορές είχαμε θέματα. Βάλε και μια παράμετρο σε αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου. Είναι έτσι, ισπανόφωνος αυτό. Και ο Ζαμπράνο, ο Ζαμπράνο και ο Μουσάτος και ο Κρέσπο και ο Μαουρίτσιο καταλαβαίνει Βραζιλιάνος αυτό τα χάφη αυτό. Λέω για την άμυνα πίσω δηλαδή ναι. Οι τρεις είναι ισπανόφωνοι. Ο Ρέι, ο Ζαμπράνο και ο Κρέσπο μιλάνε και την ίδια Μάτος. Γλώσσα. Και ο Μάτος που είναι εντάξει εγώ μιλάω τώρα για τους δύο στόπερ και για τον τερματοφύλακα. Και ο Μάτος σωστά. Έτσι και ο Μάτος. Πας πρέπει να κάνουμε μάθηματα στο λέω θα μάθεις πανικά τότε. Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί. Λοιπόν, ένα αυτό και δεύτερον, είμαστε ικανοί, τώρα η ομάδα εντάξει δεν ακούω σήμερα τίποτα για Λουτσέσκου, έτσι, αλλά είμαστε ικανοί αν πάρουμε πρωτάθλημα και πούμε ότι ξέρεις μπράβο σου Λουτσέσκου η μισή, η άλλη μισή θα πούνε έλα μόνο και τι έκανε, πρέπει το πάρουμε είχε, το... Ποιότητα, είχε ποιότητα η ομάδα έλα, και δεν έκανε αλήθεια λες, Λουτσέσκου. Αλήθεια λες, έτσι ότι υπάρχει είναι. Περίπτωση, εντάξει. Έτσι δεν okay. Είναι, ακόμα και μεταξύ μας χθες που κουβεντιάζαμε αυτό λέγαμε, γιατί η μισή λέγαμε ότι ξέρεις δείχνει στοιχεία ο Λουτσέσκου και άλλος έλεγε τι δείχνει ρε φίλε, έχεις τους παιχταράδες δηλαδή. Δεν είναι έτσι, δεν είναι. Να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι κάπως στη μέση. Όπως το ασκούμε κριτική, όπως το ασκούσαμε που η ομάδα δεν είχε δείξει πράγματα τις προηγούμενες αγωνιστικές. Ναι, είχε και το χρόνο όμως. Έτσι, ούτε, θα πρέπει, ήταν έτοιμοι. Έτσι θα πρέπει να είμαστε έντιμοι απέναντί του, το συμπαθείς δεν το συμπαθείς, να του πιστώνουμε, δεν είναι να του πιστώνουμε και όταν δούμε μια βελτίωση θα δούμε δύο πράγματα. Δεν έχουμε καμιά εμπάθεια. Δεν θέλουμε να φύγει αυτός να έρθει ο φίλος μας. Δεν είναι ότι μπορείς, ρε φίλε, να δείξεις αυτό. Δείξε να σε χειροκροτήσουμε. Διάψευσέ μας όσους λέμε ότι δεν ξέρουμε αν μπορείς. Αυτό. Και κάτι τελευταίο. Η άνοδος στο Μαουρίτσιο και του Ελκαντουρί που πιστεύω θα έρθει μετέπειτα, πιστεύω ότι είναι αποτέλεσμα ότι αρχίζει και γνωρίζει τους παίκτες, σε ποιους χώρους κινούνται, το πώς παίζει ο κάθε παίκτης, οπότε μπορεί να τον τροφοδοτεί σωστά, έτσι. Πολύ γιατί σωστό. Γιατί ο Μαουρίτσιο στην αρχή ήταν, δεν ήξερε πού κινεί το καθένα. Πολύ σωστό. Δηλαδή, το λένε Μάκα και οι παίκτες. Αν ο Λέω βαθμένει πίσω, έτσι. Δεν ήξερε πώς, τον τρόπο παιχνίδι του κάθε παίκτη. Το λένε και οι παίκτες μεταξύ τους. Ναι. Έτσι. Ο Μπίσος Βάρ την ομάδα της βγάζει τις πάσεις και ξεχωρίζει την μήγαμε στο γάλα γιατί ήταν και πέρσι και ήξερε πώς κινούνται οι παίκτες. Σωστό. Τα πλαϊνά, σωστό. Έτσι. Είναι, το λένε και οι ίδιοι, το λένε και οι ίδιοι οι παίκτες. Μαθαίνουμε ένα στο αχούγια του άλλου. Έτσι. Είναι σημαντικό, και παιδιά. Και τελευταίο να κλείσω γιατί η Καράτσα βολή τη γραμμή. Η γκολ στο Καραϊσκάκη και εγώ πιστεύω θα βάλω Βερίνια, παιδιά. Να ξέρετε. Μπράβο. Συμφωνώ μαζί σου. Έτσι. Εκεί θα κάνεις αυτό. Φιλιά. Φιλιά. Μου, για χαρά. Πάμε παρακάτω. Δεν σταματήσαμε για διάλειμμα. Θα του πω του χορηγού φεύγοντα το μισάωρο. Καλημέρα. Ναι. Καλώ το παιδί. Έλα. Κωστή, και εγώ τον Ολυμπιακό πήρα να σου πω ότι έπρεπε χθες να χάσει, να πάρει και ένα βαθμό. Όχι ένα. Σωστά. Ένα. Λέμε όμως τι έγινε στο τέλος. Αφού τον βοήθησε, έπρεπε τον ξαναβοήθησε. Έπρεπε να έχει αυτή τη στιγμή 7 βαθμούς μαζί με τη Λαμία. Και η διαφορά να είναι στο σύν 5 με τη ΑΕΚ, γιατί και η ΑΕΚ πήρε 2 βαθμούς μαϊμού με το πέναλτι. Σωστό. Με τη Λαμία. Οπότε φίλε. Εγκατακλείδει. Πώς έγραψε και χθες στο ΣΥΝ 3, είναι το συμπέρασμα της αγωνιστικής. Σωστό. Στο ΣΥΝ 3 η ΑΕΚ. Ναι. Δεν κοιτάμε τους από πάνω. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Είναι στο ΣΥΝ 3 από τον Ολυμπιακό, έτσι η ΑΕΚ. Εντάξει. Κωστή, για να τραβήξει ο Βιερίνια και να παίξει την μπάλα που ξέρει, θα πρέπει να ανεβεί και τον μπακ λίγο από πίσω για να συνδυαστεί. Γιατί χθες ειδικά όταν πήγε αριστερά, τον έβλεπα ότι περνούσε δύο παίκτες και ο τρίτος τον έκοβε. Και ο Λέωμας ήταν από τη γραμμή και κάτω. Ναι. Εκεί δεν θα κατηγορήσω εγώ τον Βιερίνια που δεν μπορεί να περάσει τον τρίτο παίχτη. Θα κατηγορήσω εγώ τον προπονητή μου
που δεν παίζει σωστά την ομάδα. Και η βελτίωση που βλέπω εγώ είναι ότι οι παίκτες έχουν βρεθεί μεταξύ τους. Δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο σύστημα. Δεν βλέπω κάτι δουλεμένο στα σημαίνα. Δεν βλέπω κάτι δηλαδή να παίζει η ομάδα. Απλά είναι η κλάση των παιχτών αυτή τη στιγμή. Θα φανούν πάρα πολλά πράγματα. Τα ακούγεται του αλουνού. Σωστό. Όσο καλύτερα θα παίζει. Κώστα, αλλά προπονητής δεν υπάρχει. Θα φανούν. Δεν υπάρχει προπονητής αυτή τη στιγμή. Θα φανούν πάρα πολλά πράγματα την Κυριακή, αδερφέ. Εκεί είναι ένα μάτς που όσο ποιότητα και να έχει ο παίχτης, πρέπει να υπάρχει στρατηγική, πρέπει να υπάρχει πλάνο για να μπορέσεις να φύγεις με διπλό από τον Καραϊσκάκη. Εκεί μη φύγουμε με πλημμύρα, Κωστή, γιατί πρέπει να υπάρχει πλάνο. Έτσι. Αυτό φοβάμαι. Αυτό, και να πω και κάτι που είναι ο λόγος που πήρα τη τηλέφωνο. Από το Χαριλάου με το Σπάθα και μετά, το φωνάζω, θα είμαι πολύ προσεκτικός, για να μην με κόψει για δεύτερη φορά, γιατί μια φορά έχω πει. Ναι. Ότι α, τη θυμάσαι. Άμα κοράκι δεν μπει σε άμπελα, λέει, το πρόβλημα δεν θα λυθεί. Να χαθεί εννοείς, να χάσει το δρόμο του. Μόνο με ένα τρόπο. Με ένα τρόπο. Κάποια κοράκια εκεί να τους πετάνε. Να χάσει το δρόμο του, φαντάζομαι ότι εικάζεις. Άμα δεν μπει σε άμπελα, λέει, δεν βγάζουμε άκρη. Γεια σου, Κώστα. Το πηγάδι είναι απίθμενο. Παραφέρεται ο διδητής, δεν θα ξανασφυρίξεις, να μην ξανασφυρίξεις. Έχει άλλους 10 να πίσω. Χάσει το δρόμο, λέμε εκεί όπως πηγαίνει. Όχι, το δρόμο που πετάει, λέω. Φιλιά, γεια σου, Κώστα. Γεια σου. Εύσχημα το είπες, το σώζεις. Δύο γραμμές ακόμα να πάμε σε διάλειμμα γιατί δεν κάναμε διάλειμμα. Τις 8.30 το έχουμε πάει μόνο κουπανιά. Καλημέρα! Κωστή, καλημέρα. Καλώς το παιδί! Είσαι ο... ο Άγγελος. Είσαι ο του της ΕΚ που λέγανε. Είσαι ο του της ΕΚ. Γεια λέγε ρε Άγγελε. Λοιπόν, καλή εβδομάδα σε όλους. Να σε καλά. Καλή δουλειά με υγεία πάνω απ' όλα να ξεκινήσουμε έτσι. Αυτό, να ξεκινήσει εβδομάδα καλά. Πάνω απ' όλα θα ήθελα για το θέμα του διαιτητή, εσείς οι δημοσιογράφοι. Ναι. Μην τα αφήσετε το θέμα λίγο να περάσει έτσι στον τούκου για την Κυριακή, γιατί βλέπω να κάνουν τα βήματα δυνατά αυτοί για να μας πάσουν κάτω. Αν ακούσα από την αρχή, δεν ξέρω αν ακούσα από τις 8 ή μπήκες αργότερα. Λίγο αργότερα μπήκα γι' αυτό. Λοιπόν, έχουμε κάνει εκτενέστατες αναφορές σε αυτό που έγινε το Σάββατο στην Σμύρνη. Είπαμε ότι και χθες η ΑΕΚ βάζει goal offside, αν και εκεί είναι οριακό. Okay. Λοιπόν, και έχουμε το νου μας συνέχεια. Δεν είναι μόνο αυτό χθες με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ χθες κάνει δύο φάλο Αραούχο. Ναι, το ένα είναι για κόκκινη. Μπράβο. Και το άλλο δεν το βγάζει ούτε κάρτα. Ναι. Και στη φάση που τα κρίνει ο Βασιλάκης, λέει ότι ο Φλίσκας είναι για κόκκινη κάρτα και στην επόμενη φάση που κάνει Αραούχο λέει είναι κίτρινη κάρτα. Ναι, εντάξει, γι' αυτό τον εκδικεί το άνθρωπο που είναι ο Βασιλάκης. Έχω πάψει εδώ και πολύ καιρό, συγχώρεσε με λίγο που σε διακόπτω, έχω πάψει πάρα πολύ καιρό να δίνω την παραμικρή σημασία τι λένε οι καθηγητές μέσα εισαγωγικά διαιτησίας. Βλέπω μόνος μου με τα ματάκια μου, δεν επηρεάζομαι και λέω αυτό. Το τι λένε οι καθηγητές διαιτησίας, ο ένας, ο άλλος, ας το αδερφέ, δεν είναι. Είναι σε ποιο κανάλι τα λένε κιόλας. Λοιπόν. Ξέρεις τι γίνεται, Κωστή, τα περνάνε στον κόσμο. Περνάνε, τι, επειδή το είπε ο Βασιλάκης δηλαδή και ο Καΐλας, πάει να πει ότι πρέπει να το πιστέψω. Δεν πρέπει να το πιστέψουμε. Πιστεύουμε αυτό που βλέπουμε. Αυτό ακριβώς. Όμως δεν είχε τη δυνατότητα να δει τα παιχνίδια για να καταλάβει. Δεν βλέπει τις φάσεις. Δηλαδή, του Φουρτούνη πρέπει να μου πει ο διαιτητής ότι είναι ή δεν είναι. Ότι βουτάει ο παίχτης. Του Χατζησαφή, ότι τρώει την κλωτσιά. Είναι δηλαδή, δεν έχει και κόσμο γύρω-γύρω. Είναι μόνοι τους. Λες και είναι σε παράσταση πάνω σε πάλκο, να πούμε, σε πλατεία χωριού. Μόνοι τους και τον κλωτσάει. Τι άλλο πρέπει να κάνει δηλαδή, ρε φίλε. Μας έχει βγάλει τα μάτια, είναι η δίποδας το πέναλτι. Επί τρία λεπτά ο Βασιλάκης εχθές προσπαθούσε να μας αποδείξει με δύο βλακίες, θα το πω έτσι, ότι είναι, δεν είναι και υποστηρίζει και εντάξει. Δεν είναι πέναλτι του αλουνού που τον κλωτσάει μόνο στο μάτι που δεν τον έβγαλε. Κανονικά ρε, τις αμυγδαλές πήγε να τους βγάλει, τις αμυγδαλές του βγάλε με το πόδι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό που ζούμε. Εκνευρίστηκα πάρα πολύ εχθές, ας πούμε, με αυτό το θέμα, γιατί κάθομαι και παρακολουθώ τις τελευταίες δύο Κυριακές, έτυχε να είμαι σπίτι και βλέπω τα παιχνίδια τα περισσότερα. Ναι. Και πραγματικά οι σφαγές που γίνονται πέρα σε άλλες ομάδες είναι εκπληκτικό. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πράγμα και πρέπει να προστατέψουμε την ομάδα πάση θυσία, γιατί είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς. Στην άμυνα αυτή είναι πιο αργή και από τα κάρα που είχαμε παλιά που μοιράζαν γάλατα. Ναι. Και νομίζω... Πόσο χρονών είσαι? Λοιπόν... Πόσο χρονών είσαι? 50. Πρόλαβες κάρο... Μεγάλα, όχι ρε φίλε. Είχαμε και στην γειτονιά,
Όχι, ρε φίλε. Ναι, μας έπαιρνε εκεί με τα άλογα, καθόμασταν πίσω εκεί στο πάρε. Ξέρεις πιο πολύ πηγαίναμε για τη Βόλτα. Για το Χαβαλές, Καλομαρία και τα λοιπά. Ναι, όχι πιο... Και μας έλεγε βάλε εδώ ένα γάλα, βάλε ένα γύρι. Και ήρθαμε το κάδο για το γάλα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν έτρεχε πολύ αυτός με τα άλογα, να πούμε τα κάρα. Ναι. Αξέχαστη εμπειρία, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Είναι ας πούμε από τα καλύτερα που μπορείς να θυμάσαι στην παιδική σου ζωή. Λοιπόν, έχουμε εντάξει με αυτό εδώ, ας κλείσουμε. Έγινε. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Ευτυχώς πήραμε, αδέρφια, την ΕΠΟ. Ναι, ναι. Την πήραμε. Την πήραμε, παιδιά, φάνηκε και χθες. Και θα ευνοείται σκανδαλωδός. Με τη Λαμία. Μας μπρόξανε, ρε παιδί, με τη Λαμία, γιατί ήταν και δύσκολο ο αντίπαλος. Μας δώσανε κάτι πέναλτι εκτός περιοχής, κάτι τέτοια πράγματα. Κάτι μασχάλες. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι. Παιδιά, την πήραμε την ΕΠΟ. Να πούμε για την ΑΕΚ, η οποία είναι το φαβορή για το πρωτάθλημα φέτος, η οποία με 9 παίχτες κάποια στιγμή νομίζω στην Ξάνθη παζερεύανε να βγάλουν και ακόμα ένα. Λέει, παιδιά, αν δεν μπορεί, θα βγάλουν ακόμα ένα. Ναι, τέλος πάντων. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι δύσκολες ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει με το χωστή. Αυτές που παίζουν με 9 παίχτες και προσπαθούν με τα χιλιάδες ώρια να βάλουν γκολ, το οποίο γκολ είναι και offside. Είναι. Το είπα, φαντάσου, μαλαμίσιε, φαντάσου λέω, πώς λέγαμε στη γεωμετρία στο σχολείο, έστω ότι υποτείνουσα τέμνη την πλευρά τάδε. Λοιπόν, φαντάσου, έστω ότι ένα από αυτά τα σφυρίγματα που πήρε ο Ολυμπιακός, είτε το πέναλτι υπέρ του, είτε το πέναλτι εις βάρος του που δεν δόθηκε, να ήταν σε δικό μας μάτς. Τι θα γινόταν από το Σάββατο το βράδυ. Μέσα θα αρχίσαμε να λέμε. Τέλος πάντων, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι για αυτούς που κατηγορούμε όλοι, βέβαια. Δεν μας γεμίζει ο προπονητής, χαίρομαι πολύ, αλλά δεν μπορούμε να αμφισβητούμε ότι ο ΠΑΟΚ παίζει καλό ποδόσφαιρο. Στο πρώτο, στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε καλά η ομάδα. Δεν θέλω να είμαστε εμπαθείς. Εντάξει, ούτε μπορεί όταν η ομάδα παίζει καλά να είναι οι παίχτες, μπράβο στους παίχτες, όταν η ομάδα δεν παίζει καλά ανάθεμα στον προπονητή. Κάπου αυτό είναι... Ναι. Συνδυμή, κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Μη κερδίσουμε λέω τον Ολυμπιακό, αλλά μετά σαν ΠΑΟΞΙΣ, σαν γνήσι ΠΑΟΞΙΣ, έχουμε και δικαιολογία γι' αυτό. Δεν είναι, μην τα γκρεμίσουμε όλα. Δεν είναι θέμα, στρατηγικής. Όχι, δεν είναι θέμα στρατηγικής του προπονητή. Θα είναι επειδή οι παίκτες του Ολυμπιακού θα είναι κουρασμένοι από το μάτι που δίνει στην Κρήτη. Ωχ, ναι, μωρέ. Έχεις δίκιο. Το οποίο έτσι γίνεται. Το μάτι της Κρήτης, να σου βοηθήσω λίγο, είναι σαν ένα παθητικό σεξ. Κουράζει παθητικό σεξ. Όχι, δεν κουράζεται. Έτσι ακριβώς. Θα μπουν μέσα δύο. Άλλο φοβάμαι εγώ, νομίζω ότι θα πει. 3-0, ας πούμε, έτσι θα πούμε το πάλι από τα λεοντάρια κτλ. Ναι, ναι, κανονικά. Έπεσαν όρθιοι και τα τέτοια. Άλλο φοβάμαι εγώ. Φοβάμαι άλλο, νόμιζα θα πει. Νίκη στο Καραϊσκάκης. Αυτό. Μην νομίσουμε ότι τελείωσε εκεί. Μην νομίσουμε ότι πήραμε το πρωτάθλημα. Μην πάθουμε αυτό που έγινε τότε με τον γκολ του Περέρα μετά που ήρθε η κατάρρευση. Αυτό φοβάμαι, φίλε. Πιο πολύ φοβάμαι το μάτς μετά. Εγώ φοβάμαι τους δορυφόρους του Ολυμπιακού, με λίγα λόγια, παρά τον Ολυμπιακό. Πιο πολύ τον κακό του δικό μας εαυτό, φίλε, και την οτροπία μας, η οποία θα διορθωθεί. Πάντως, σαν παιχταράδες, θα σου πω κάτι. Όταν έχεις βλέπεις το βλέμμα του Έλκα Ντουρί, βλέπεις ρε παιδί μου το Ζαμπράνο, βλέπεις όλους αυτούς τους παίκτες, δεν χάνω, φίλε, δεν δέχεται. Πάει σε ένα μάτς όπως είναι αυτό με τη Λαμία, και ενώ κερδίζει 2 και 3-0 ο Ζαμπράνο, και βάζει τα πόδια του στην κόντρα, που λέω, μας κόπηκε στο καζίνο, φίλε, το στομάχι στα δύο. Ειδικά όταν τον είδα να σφαδάζει, πρόσεξε, παίκτης που μπορεί να πει εντάξει ρε, ας φύγετε και τι έγινε τώρα. Έτσι γουστάρω, φίλε, να πέφτει ο άλλος στη φωτιά, ακόμα και με κίνδυνο να τραυματιστεί. Ή είσαι μαχητής ή δεν είσαι, δεν κοιτάς τον αντίπαλο. Αυτό γουστάρω, αυτό μου αρέσει. Και μια πρόβλεψη απλώς, 0-2, γράψω κάπου, είναι το μάτς της Κυριακής. Θα κάνουμε ειδική αναφορά. Θα κάνουμε ειδική, θα κάνω κληρός. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σου, Μαλαμίση. Λοιπόν, δεύτερη ώρα, χορηγία, φυσικά, λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η 705-750. Εννοείται, Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια, Tenda Πέρκολα, Δυναμική Ζελατίνα, 430-011 και Πολύχνη και Καλαμαριά και Χαλκιδική. Φυσικά, Καλόε, πόσιμη καθαρή αλόη από την Καλόε, έτσι, από την πρώτη εταιρεία που έμαθε στους Έλληνες την Aloe Vera. Αυθεντικό προϊόν, από την Κρήτη και τον Αγρότη, στο ράφι του φαρμακείου, σας βοηθάει σε πάρα πολλά θέματα με την υγεία σας. Και φυσικά δεν ξεχνάτε, Climart είναι μαζί μας για τον κλιματισμό. Νούμερο 1, τεχνογνωσία, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Daikin κλιματισμός, αντλίες θερμότητας, κεντρικά συστήματα VRV και ο ΣΕΣ Κωνσταντίνος 917-646.
Κληρώνουμε στις 10 ένα υπέροχο τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις. Στις Θερμές, στο Λουτράκι, στο Αριδέας, στο υπέροχο ξενοδοχείο, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526. Επιστρέφουμε! Έλα, πάμε. Γεια σου Παυλάρα. Εδώ είμαστε. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε τις στιγμές. Μπορείς να μείνεις μέχρι τέλους εκεί. Αγάπη μου γλυκιά, μπορείς να μείνεις μέχρι τέλους εκεί ψηλά. Και άσε τους άλλους να λένε στο συν 11, στο συν 3, στο συν 7, ώστε να κάνουν μαθηματικά. Μείνε εκεί μέχρι τέλους. Μείνε, αυτό θέλουμε. Λοιπόν, ξαναλέω ότι... Σήμερα κληρώνουμε ένα καταπληκτικό τριήμερο, δύο διανυκτερεύσεις στο υπέροχο Λουτράκι στην Αριδαία, στο Hotel Θερμές. Άνοιξε λίγο το μελαχρινό. Το μελαχρινό. Έχω δει και το έχω ερωτευτεί. Αφιερωμένο σε όλες τις μελαχρινές. Σε όλες τις μελαχρινές, τα κορίτσια, τα όμορφα. Έτσι, και σε αυτούς που αγαπάνε τις μελαχρινές γενικότερα. Όμορφα και ωραία. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες, να μιλήσετε εσείς. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στη διαδικασία της κλήρωσης. 10 παρακάτω ψηλά θα δώσουμε το διήμερο στο Hotel Θερμές. Πάμε στις γραμμές. Καλημέρα σας, ναι! Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Έλα ρε φίλε, τι έγινε. Γεια σου ρε σερέ. Να σου πω κάτι, Κωστή. Να μου πεις ό,τι θες. Είναι γνήσιος διάδοχος του Αναστόπουλου στο πέναλτι που πήρε. Βέβαια. Και πάει ο οικονόμου με ματωμένο το κεφάλι. Και το λέει το διαιτητή, να μην πω τη λέξη ξέ. Δεν τρέπεσε δηλαδή. Δεν σκέπεσε τίποτα. Στα τελειώματα του αγώνα έρχεται, πέφτει επάνω του. Δηλαδή, να πω ότι πήγε ο αμυντικός επάνω του, είναι πεναλτάρα και κάρτα. Τίποτα. Ο αμυντικός είναι ακίνητος, όπως έβλεπε ο Αναστόπουλος τεντωμένο πόδι και πήγαινε και έκανε 7 κολοτούμπες. Υπάρχει κάποιος ανώτερος του Αναστόπουλου και λέγεται Στέλιος Γιαννακόπουλος. Ναι. Άφησε ένα διάλογο γιατί πήγα στον πρώτο διδάξαν. Η δική του σχολή βάλε Αλέκο Αλεξανδρή που είπε «Κλέβω και το παιδί μου όταν παίζουμε επιτραπέζιο». Κλέβω και το παιδί μου λέει. Τόσο δεν τους κόβει που μπράβο, τα λένε κιόλας. Τα λένε κιόλας, ρε. Λοιπόν, έχει σχολή εκεί, έχει γιατί ο Τζόρτζεβιτς, ο Καράφλας, χρόνια μιλάμε τώρα, μια εικοσαετία, τριακονταετία. Τους φύγανε 100-0 και το 50-50 τους φαίνεται κλεψιά, έτσι. Το καταλαβαίνεις τώρα. Αυτό ακριβώς. Το 50-50 τους φαίνεται ληστεία, σου λέει, εγώ είχα μάθει να ξεκινάς από την Εγνατία μέσα στη Βέργα, στις Φρίζο Φσά, τέτοια θέλουν αυτοί. τέτοια προβλήματα θέλουν αυτοί. Πώς το 50-50 για αυτούς είναι κλοπή, είναι λυρίνη. Πώς να το συνηθίσεις όμως αυτό όταν 30-40 χρόνια, πώς να το συνηθίσεις όταν τα δέρναν όλα έτοιμα. Πώς, δεν συνηθίζεται, κατάλαβες, γι' αυτό έχουν τρελαθεί αυτοί τώρα. Και παρότι το σπρόξιμο που τρώνε ακόμα εξακολουθούν, απλά επειδή δεν είναι 100-0, είναι 80-20, δεν μπορούν να το συνηθίσουν. Είναι φοβερό αυτό, ρε παιδιά, που και γίνεται. Για μένα στην τελευταία φάση, δηλαδή δίνεις εκείνο το πέναλτι και δεν δίνεις την καθαρή κλωτσιά που είναι στα 2 μέτρα να δίνεις, έτσι. Εκεί δείχνεις ότι έχεις δόλο, ότι είσαι φίλε. Στα 2 μέτρα τον παίρνεις στη σφυρίχτρα και το λες είσαι για τα τρένα, είσαι τέλος κι εσύ. Ούτε τα τρένα, ρε, θα έχουμε συγκρούσεις. Τέλος να περνάει ο επόμενος, δεν έχει. Ακριβώς. Δείχνεις ότι είσαι, ότι πραγματικά έχεις δόλο, ότι έχεις πρόθεση. Τέλος. Ειλικρινά σου μιλάω, μην τυχόν πάρουμε κανένα τέτοιο πέναλτι, ρε φίλε. Εγώ θέλω, άμα τύχει που δεν. Και αυτό που έκανε και τσιμουδιά. Τι τσιμουδιά, ρε, δεν τρέπεσε, είσαι άντρας. Δεν τρέπεσε. Έμπαινε. Το έκανε και ο Μπατιστούτα μέσα στην Μπαρτσελόνα με 120.000 κόσμο. Αυτό, να το κάνουν αρσενική αυτό, άστο. Ναι, το έκανε ο Μπατιστούτα με 120.000 κόσμο. Δεν το κάνει τώρα και τα γατάκια. Σου τι, το σπου, δηλαδή. Για πού αναφέρεσαι με το σου τι, ότι σα αποστόμωσε, που είναι το πέναλτι. Ότι είμαι πιχταράς. Ναι, okay. Πλάκα κάνουμε, έγινε 20, τα λέμε, ρε φιλέ. Γεια σου, ρε σερέ. Πάμε παρακάτω. 23-10-287-888. Ζούμου σου λέμε. Ζήστε τη στιγμή. Ζήστε τη στιγμή. Πάρα πολύ ωραίος. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλή εβδομάδα, Παύλος. Καλή εβδομάδα. Αλήθειες λες, φίλε. Έλα, ρε Παύλε. Να είσαι. Καλά είσαι. Καλά, αδερφέ, καλά.
Για πες. Όταν πήγε ο Γιαννακόπουλος να παίξει στην Μεγάλη Βρετανία, στο νησί. Σωστό. Πες την ιστορία, την ωραία. Μπράβο, ναι. Στο πρώτο μάτς που μπαίνει, που λες, Κωστή μου, να ακούνε και τα αδέρφια μου, οι παοξίδες και οι συντοπίτες από τις άλλες ομάδες. Ναι. Έπεσε με αυτό το στυλ, εκείνος ναι, ναι. Έπεσε με μια στυλ καράτε. Είναι όπως είναι το καράτε εκείνη και σου κάνει μια σωστό. Κλωτσιά στον αέρα. Είχε δηλαδή, συγκεκριμένο ήταν... τρόπο. Ο Αναστόπουλος ήταν το πιο. Ο Αναστόπουλος είχε το πιο τσουβαλέ, έπεφτε πιο τσουβάλι. Δηλαδή, σέρνομαι. Πώς είναι, ναι. Πώς πέφτει η δυνάμω, κρατούσε κάτω τα πόδια του και ξάπλωνε. Έτσι, σέρνεσαι. Ο Αλεξανδρής είχε το σηκώνω τα πόδια πίσω και με έχει χτυπήσει ο κεραυνός. Με πάει το κύμα, έχει πολλά μποφόρ. Και ο Γιαννακόπουλος αυτό που είπες, αυτό το στυλ της καρατιάς. Τι στυλ καράτε. Πέφτει λοιπόν, που λες για να πάρει ένα πέναλτι. Φυσικά εκεί δεν ήταν οι Έλληνες διαιτητές, δεν πήγε κανένα τέτοιο πέναλτι. Η ιστορία είναι ότι τον πιάσανε στα αποδυτήρια στο ημίχρονο στις παίκτες του. Το τραβήξανε τα αυτιά και τον don't, είπαν, του είπανε μίχρι. Στα αγγλικά, don't ξεφτιλάζ yourself. Ναι, είναι ελληνική, αγγλική η λέξη. Don't. Μην τυχόν, κακοβύρι. Και ξανακάνει τέτοιο πράγμα. Don't. You rob. Βαλίτσα, τη βαλίτσα σου και δρόμο. Rob. Το ίδιο μου είχε πει ο Μπορμπόκης όταν πήγε και αυτός να παίξει στη Σέφιλντ. Ο Βασίλης Μπορμπόκης σε κάποια συνέντευξη παλιά. Το και το λέει. Στην πρώτη προπόνηση κάνω λέει ένα πεσηματάκι. Ήρθαν από πάνω και με γεμίσαν με γλυκόλογα. Πρόσεξε καλά λέει. Εδώ δεν κάνουμε τέτοια. Και δεν ξανάπεσε ποτέ φυσικά. Σε ένα πρωτοσέλιδο αθλητικής εφημερίδας της πόλης μας. Είχε πάμε για πρωτάθλημα. Ναι. Και πήρα εγώ το διευθυντή να του κάνω παράπονα. Λέω δεν το γράψατε καλά. Θα γράψετε πάμε για τίμιο πρωτάθλημα. Μ' αρέσει. Γιατί, μπράβο, γιατί όλα, μα όλα μην νομίζεις ότι δεν ξέρουν και οι ίδιοι οι Ολυμπιακοί αυτά που γίνονται εκεί κάτω. Είναι 20 χρόνια αυτή η ιστορία. Και τους πειράζει και τους πονάει όταν βγαίνουν στα ραδιόφωνα ή βγαίνουν δημοσιογράφοι και λέει φτάνε ρε παιδιά. Αυτό δεν τα αντέχει. Ένας μέσος σοβαρός Ολυμπιακός δεν τα αντέχει. Για το σηκάδι και η ψυχή του. Μέχρι και οι ίδιοι βρε, στον τελικό με τον Αστέρα Τρίπολης, άσε να πάρει κι ο άλλος ένα απέναντι. Με τη χερούκλα του Μανιάτη. Σηκώθηκαν και έφυγαν φίλε από το γήπεδο. Ναι, να μην δουν την απονομή. Και να αν μην... θυμάσαι, έτσι. Που δεν θυμάσαι, εντάξει δεν είναι... Τη δικαιολογία, ότι δεν προλαβαίνουν ή τον ηλεκτρικό, τι... Όχι. Για πες. Όχι, μη γελάς, αυτό είπανε ο επίσημος Ολυμπιακός. Αυτό δεν προλαβαίναν τα παιδιά, λέει τον ηλεκτρικό, γι' αυτό φύγανε. Ναι, βρε, γι' αυτό φύγανε, το κατάλαβα. Την ίδια ημέρα στο τελικό του κυπέλου Αγγλίας, το πιο παλιό θεσμό στον κόσμο και στην Ευρώπη, ναι. Είχε πάρει το κύπελο της Αγγλίας η τρίτη ομάδα τρίτης εθνικής. Σωστά, δεν το θυμάμαι αυτό. Το ίδιο Σάββατο, ναι, ναι. Το ίδιο Σάββατο έγινε αυτό το πράγμα. Ναι. Γιατί μετά παίρναμε τηλέφωνο και οριόμασταν. Αφήστε να πάρει και κάποιος άλλος κάτι, βρε. Τίποτε. Άχρηστη νηστική. Αφήστε να πάρει κάποιος. Εγώ μιλώντας με αυτούς τους ανθρώπους επιμένω ότι εγώ είμαι οπαδός της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας που είναι ο ΠΑΟΚ. Και ειδικά παρουσίασε ένα τρομερό σύμβολο τη δεκαετία του 70. Και τις πιο καθαρές, αδερφέ, τις πιο καθαρές. Γίνεται μπράβο. Κάτι, βγαίνουμε και το λέμε πρώτα μόνοι μας. Δεν υπάρχει αυτό πουθενά. Μόνοι μας. Και τους είπα, σας χαρίζω και τα επόμενα 40 πρωταθλήματα. Φτάνει που είμαι παοξής και θέλω να βλέπω την ομάδα μου να κερδίζει. Όχι με το δικό σας τον τρόπο. Πια έχει γίνει σύρια το δικό σας τον τρόπο. Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή φιλιά, συνέχεια. Φιλιά, πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. 2310-287-888. Ματάρες, φίλε. Τύπησα στον Αλφα. Ματάρες. Τι, φίλε, ματάρε, τι. Δεν πειράζει, βρε, δεν έχει, τα ξέρει. Καλημέρα σας, ναι. Γεια σας. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς το παιδί. Καταρχάς, χθες είχε πολύ γέλιο, γιατί υποχρεώθηκε η Αθλητική Κυριακή να δείξει σαν πρώτο παιχνίδι τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αλλά γρήγορα να περάσουμε όμως γιατί ήταν... Εδώ σε θέλω. Ναι. Ένα τεταρτάκι τον ΠΑΟΚ. Τεταρτάκι, πολύ είναι. Τρία τέταρτα την ΑΕΚ. Ναι, ναι. Οι δεύτεροι πρέπει να έχουν πάντα περισσότερο χρόνο από τους πρώτους. Βγάζουν τον καημένο το μήνο, φίλε, και τον τρέχουν σαν να τον χρεώνουν με το δευτερόλεπτο. Ναι. Πρέχει και ο μήνος προσπαθεί χωρίς τελείες. Πάμε τώρα. Τελειώσαμε. Πάμε στην ΑΕΚ. Κατάλαβες. Πάλι εριστικός εκεί πέρα ο Αθηναίος να λέει στο μήνο. Να μην ήταν μία φορά να σου πω
στο τέλος έχεις να προσθέσεις κάτι και να μου πεις όχι. Μια ζωή προσθέτεις. Σόπα βρε, σε πείραξε βρε. Κατάλαβε. Σε πείραξε που θα πει. Αυτός είναι ο καημός τους. Κατάλαβες, αυτό είναι φίλο. Αυτός είναι ο καημός τους. Δεν βάργες. Αλλά αυτό που μου άρεσε στην ομάδα, στους παίκτες, είναι ότι ήταν πάρα πολύ συγκεντρωμένοι. Αν έβλεπες τα πρόσωπά τους, ήταν ουσιαστικά πάρα πολύ σοβαροί. Δηλαδή, ήταν συγκεντρωμένοι και αυτό είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Σωστό. Δείχνουν ότι το έχουν πάρει στα σοβαρά. Σωστό. Ότι θέλουν το αποτέλεσμα. Διαβάζω ένα μήνυμα του Θανάση Κοντού, χθεσινοβραδινό, για την Αθλητική Κυριακή. Λέει, όταν ο ΠΑΟΚ φέρνει χ εκτός έδρας, δεν κάνει καλή εμφάνιση. Όταν η ΑΕΚ φέρνει χ στην Ξάνθη, που παίζει με 9 παίκτες από το 70, κάνει το καλύτερό της παιχνίδι και είναι άτυχη. Αυτή δεν είναι Αθλητική Κυριακή, αλλά Αθηναϊκή Κυριακή. Και λέει και διάφορα άλλα μετά. Έτσι, έτσι, αυτό λέγανε. Ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι εκτός έδρας. Και δεν τα κατάφερε. Δεν βάργεσαι. Δεν πειράζει, αδερφέ. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά σαν διαδικασία, η προπαγάνδα δηλαδή, έχει αρχίσει υποχρεωτικά να μειώνεται. Τι να κάνεις, γιατί αδερφέ. Και που η ομάδα ακόμα... Φαντάσου η ομάδα... Φαντάσου η ομάδα να βρει τον πραγματικό εαυτό της. Ακόμα θεωρώ ούτε το 50%. Έτσι είναι. Έτσι λέω εγώ. Να ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή στις 7 αγωνιστικές, πόσες αγωνιστικές έχουν παίξει αυτοί οι παίκτες που παίξαν εχθές? Ούτε τις μισές. Σωστά, σωστά, σωστά. Άρα τι παιχνίδια έχουν αυτοί στα πόδια τους μεταξύ τους? Αλίμονο αν ζητάμε με 3 και 4 παιχνίδια να έχει η ομάδα ολοκληρώσει αυτό που θα χρειαστεί να το δούμε μετά από 15 παιχνίδια. Το είπαν και οι παίκτες, δηλαδή δώστε βάση τι λένε και οι παίκτες, ειδικά οι ξένοι που έχουν μάθει να λένε την άποψή τους, δεν στρογγυλεύουν, λένε αυτό πραγματικά που πιστεύουν, θεωρώ. Που λένε οι περισσότεροι ότι παιδιά τώρα βρισκόμαστε, τώρα μαθαίνουμε. Βλέπεις ο Μαωρίσιο χθες. Άλλη ποιότητα, φίλε. Και αλλιώς συνδυάζονται κιόλας. Θα βρει ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε, σκεφτείτε στη δουλειά τη δικιά σας. Πώς συνεργάζεσαι με έναν που είναι στο διπλανό γραφείο, εσύ που είσαι σε μια εταιρεία ή οπουδήποτε. Είναι αλλιώς να ξέρεις του αλλονού. Όχι μόνο τα ποδοσφαιρικά χούγια, και το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία και την οτροπία του. Να τον μάθεις, να έρθεις πιο κοντά και εκτός γηπέδου. Παίζει ρόλο, παιδιά, αυτό. Παίζει ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν η δικιά μας σεζόν είναι η δεύτερη. Από το Γενάρη και μετά. Μέχρι τότε να κοιτάξουμε να μπορέσουμε αυτό, να κρατήσουμε. Να είμαστε ψηλά. Τώρα, φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα σας. Ξαναλέω για τελευταία φορά, για 2-3 λεπτά ακόμα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και μπαίνετε στο 54526. Κληρώνω σε λίγα λεπτά από τώρα ένα υπέροχο τριήμερο, 2 διανυκτερεύσεις στο Θερμές, στο Λουτράκι Αριδέας. Πετρόκτιστο, καταπληκτικό ξενοδοχείο, υπέροχος χώρος. FM κενό, το μήνυμα στο 54526. Καλημέρα! Ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί! Είμαστε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Έτσι είναι, έτσι. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Θέλω να χαιρετήσω το θείο τον Κώστα από το Λάκωμα που από σήμερα μας ακούει, γιατί δεν ήξερε που είχες πάει. Τι ωραία, μπορεί μου. Έρχονται όλοι. Λοιπόν, τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Να χαιρετήσω τον Ζουμουσάκη στην Κασάδου με το Ουζερί. Καλημέρα, να είναι καλά. Είναι έτσι, έτσι, Ζουμουσάκια έτσι, όλα αυτά. Ζουμουσάκια, εντάξει, είναι μεγάλη ηλικία άνθρωποι, αλλά ζουμουσάκια είναι όλοι. Ναι, ρε, τι, δεν έχει σημασία αυτή η ηλικία. Είμαστε παιδιά μέσα μας. Αυτό. Και κρατάμε όλοι, την παιδικότητά μας και την τρέλα μας. Είμαστε, ναι, όπως είμαστε και μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, θα έλεγα, είμαστε. Λοιπόν, βαθιστόχαστες αναλύσεις δεν θα κάνω για ποδοσφαιρικά, γιατί μπορώ να σας μιλάω επί ώρες να σας αναλύσω το παιχνίδι. Δημητράκη, μη φοβάσαι τίποτα. Το Περιβραχιόνιο κάνει, ανεβάζει το ηθικό. Χτύπα όσο μπορείς. Όλους. Έτσι. Μέχρι να αναγκάσεις τον κύριο Βρίζα να διώξει αυτό το κολοτούμπα από την Εθνική Ελλάδος. Και να παίζεις εσύ. Χτύπα τους όλους. Μη λυπάσαι τίποτα, Δημητράκη. Και μη φοβάσαι τίποτα. Φιλιά! Γεια σου πάνω, γεια. Πάμε τελευταία γραμμή. Μία. Τελειώσαμε, 2, τέλος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 72. Να δώσουμε τον τυχερό να τον βγάλουμε και αέρα κιόλας. Έλα, καλημέρα. Πέσαμε. Δώσε. Σε ακούω. Το
Το 12. Λοιπόν, η Ευθυμιάδου Άννα, 6945 σε 121. Δώσε Κωστή και δώσε. Πάμε να την πάρουμε τηλέφωνο. Μαριλή, είσαι έξω. Είναι ένα μελαχρινό. Πάρτε τηλέφωνο. Πήρε, ήδη. Έλα. Κάθε μέρα που περνώ με κάνει και παραμιλώ. Το μελαχρινό θυμάμαι και τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Ποιος καφές και ποια φασαρία. Μια φορά την έχω δει και την έχω ερωτευτεί. Δεν είναι. Άμα το μελαχρινό είναι δυνατό, φίλε. Τέλος. Καθάρισες, φίλε. Είναι άτι, είναι άτι. Δεν υπάρχει ρε ωραιότερη από την Ελληνίδα, ρε. Δεν υπάρχει. Από την Ελληνίδα δεν υπάρχει. Όλες οι άλλες είναι πράσινα δαμάσκηνα και ψηλές ελιές. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε τη φίλη μας. Την... Είναι άσχετο, φίλε, θέλω να σας πω, το τραγούδι με την κοπέλα που κέρδισε. Έτσι μην νομίζετε ότι. Ούτε ξέρω κιόλας αν είναι μελαχρινή ή όχι. Η Ευθυμιάδου Άννα. Βγάλε γραμμή στον αέρα να ακούσει το τουτουτ. Να πω Λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνκιο, η χορηγός δεύτερης ώρας. Να πω Καλόε, μπείτε στο καλόε.gr για να ενημερωθείτε για την κορυφαία εταιρεία για την πόσιμη αλόη. Και βέβαια Tenda Home, Γιώργος και Γιάννης Κατουρτζίδης, 35 χρόνια Tenda Pergola, δυναμική ζελατίνα. Σηκώνει. Μαριλής. Έλα. Σε ένα λεπτό μπορεί να μιλήσει. Την πετύχαμε σε... Προλαβαίνω να διαβάσω λοιπόν μηνύματα. Καλημέρα Κωστή, είναι κρίμα που βαθμολογία κρίνεται πάλι από διαιτητές. Θέλω να δω πόσο. Λέει ο Χατζηγιοβανάκης ο Παναγιώτης. Γεια σου Μπαντή Φίλιππο. Ρε, δεν κάνει για full back, ούτε για δεκάρι, ούτε καν για center four. Τόσο άμπαλος είναι. Να φύγει να πάει αλλού, λέει ο Μπουγατσατζής. Γεια σου, καλημέρα Κωστή, δώσε ταξίδι να σιάξει το κορμάκι μας. Ο Γιάννης ο Χατζηλίας από Τζομπελόκηπους. Γεια σου Μίνδρου Αριστίδη. Λουτρά Πόζαρ. Γεια σου Καρεπιπέρι Αντώνη. Καλημέρα Κωστή, ευχαριστώ για τα κρέατα. Να είσαι γερός. Πάμε για να ακούσουμε. Ναι. Βγες, βγες, μην κλαις και έχεις κερδίσει το ταξίδι. Τίποτα, τίποτα. Ας τον χτυπάει. Καλημέρα στην Χριστίνα τη Χατζηγιάννη. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα, μάλιστα. Τι μάλιστα. Ποιος είναι. Αυτός, ένα μηδέν. Εσείς πείτε μας, στείλετε μήνυμα για κάποιο ξενοδοχείο. Όχι παιδί μου. Όχι. Δεν είστε Ευθυμιάδου, Άννα. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνεις. Λάθος κάνω. Δεν είστε κυρία Ευθυμιάδου, Άννα. Το κλείσε, παιδιά. Για ξαναπάρε, ρε, Μαριλής. 6945 σε 121. Τι μέλα βρήκαμε σήμερα. Ε, φοβήθηκε, σκιάχτηκε η καημένη. Μήπως έστειλε καμιά εγγονή, τίποτα, καμιά κόρη. Για ξαναπάρε. Ορίστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Η κυρία Ευθυμία... Με πήρες και πριν. Ναι, Όχι, με πήρες και πριν. Λάθος, παιδί μου, λάθος. Δεν κερδίσατε... Στείλατε μήνυμα εδώ και έχω το νούμερό σας. Κερδίσατε στο Πόζαρε ένα διήμερο. Δεν σας... αλήθεια σας λέω. Ο Κωστής είμαι, ο Τσατσαρός από το ραδιόφωνο. Με ακούτε? Ναι, ακούω, παιδί μου, ακούω. Μήπως έστειλε η εγγονή, η κόρη, τίποτα, ο γιος με το τηλέφωνό σας? Τι έχουμε πάθει, ρε. Ναι, γεια σας. Καλημέρα, Κωστή. Καλημέρα. Τι κάνεις? Τι έγινε? Ευθυμιάδου, Άννα δεν είμαι πάντως. Τότε πώς είναι? Είμαι ο άντρας της Ευθυμιάδου. Και έστειλες εσύ με το τηλέφωνο? Ναι, ναι, κάτσε να σου δώσω να τη μιλήσεις λίγο. Περίμενε, περίμενε. Τι γίνεται, τι έχω πάθει. Μη γελάς, μη γελάς. Παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας. Μιλήσαμε και νωρίτερα? Όχι. Όχι. Η άλλη που βγήκε πριν ποια ήταν, ρε φίλε? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Άκουσα, αλλά δεν ξέρω ποια είναι. Εσείς την κυρία Ευθυμιάδου? Ευθυμιάδου Άννα. Άννα. Ναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εμείς έχουμε το νούμερο. Δηλαδή έχει γίνει τώρα ένα μεγάλο μπέρδεμα.
Η κυρία Ευθυμιάδου Άννα, λοιπόν, στείλατε εσείς μήνυμα για, για τις θερμές, για τα λουτρά. Ναι, ναι. Πού το στείλατε? Έστειλε ο σύζυγος. Ναι. Και έστειλα κι εγώ. Μάλιστα. Και από άλλο αριθμό. Ναι, αλλά αυτό που πήραμε πριν εμείς, ποια βγήκε πριν? Ποια ήταν αυτή? Αυτό το τηλεφώνημα. Ναι, πριν που βγήκε, πήραμε μια άλλη κυρία. Από... κάποια άλλη Ευθυμιάδου Άννα, συνωνόμα. Του Χαραλάμπου. Ευθυμιάδου Άννα του Χαραλάμπου, Ευθυμιάδου Άννα του. Όχι, δεν γίνεται να υπάρχει συνώνυμο, γιατί πήραμε το τηλέφωνο που βλέπουμε εδώ στην οθόνη. Μάλιστα, θα το λύσουμε. Αυτό το νούμερο. Μαριλής, έλα λίγο μέσα, ρε πουλάκι μου, έλα λίγο να μου πει τι έγινε. Έλα λίγο, περίμενε λίγο, γιατί δεν γίνονται αυτά. Για πες τι έχει γίνει τώρα. Πήρες το νούμερο που σου είπα. Ναι, σε 121, αυτό που τελειώνει. Ωραία. Ήτανε και ένα με 237. Σε 121. Το 237 είναι ο δικός μου αριθμός. Αυτό το τηλέφωνο είναι του συζύγου. Μάλιστα. Εγώ στο 121 πήρα. Εδώ. Το 121 6945 σε 121. Ξέρω, μην το πεις στον αέρα όλο, ναι, σε 121. Ευθυμιά δεν, δεν το λέω. Μάλιστα. Ναι. Η άλλη που βγήκε, ποια ήταν? Δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Τέλος πάντων, ωραία, κερδίσατε. Περιπέτεια, δεν ξέρω ποια είναι αυτή που βγήκε. Περιπέτεια, όντως. Κερδίσατε λοιπόν ένα διήμερο υπέροχο στις θερμές. Ευχαριστούμε πολύ. Εντάξει, να είστε γεροί, θα σας πάρουμε και έξω να συνοηθούμε. Αυτά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Εμείς. Με περιπέτεια. Άντερε Κωστάκη, βγαίνω. Έρχεται η Τρόικα, σας φιλώ γλυκά στη Μούρη. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Πάμε να βρούμε τώρα ποια είναι η πρώτη που βγήκε. Και λέει όχι, δεν είμαι εγώ. Γεια σας, φιλιά, έρχεται η Τρόικα. Φιλιά, ζου μου σου λέμε, bye bye.